Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου streams του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Σήμερα κοντά στις 2 ώρες. 9 θα κλείσουμε εκτάκτως βάσει προγράμματος του λίμπερο. Η ώρα για μπλε είναι 2 ώρη. Αφού έχει τόσα πολλά στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή να πούμε. Μεταγραφές, φιλικά, προετοιμασίες, αγώνες. Έχει τόσα πολλά, οπότε είπαμε να το κάνουμε 2 ώρο για να χορτάσουμε από ενημέρωση. Και όπως καταλάβατε, πιο πολλά θα πούμε για μπάσκετ και βόλεϊ παρά για ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο, όσα σχόλια θέλετε μπορούμε να κάνουμε. Η ειδησιογραφία δεν υπάρχει πολύ μεγάλη και πώς να υπάρξει, αφού τα λάθη συνεχίζονται και το ξεφτιλίκι τελειωμό δεν έχει. Θα πάμε λοιπόν παρέα μέχρι τις 9. Τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Blue Libero, το mail μας, blueliberopapakiyahoo.gr. Κοντά μας φυσικά ο μεγάλος μας χορηγός, το Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar, στο βράχο της Αθήτου, στην Χαλκιδική. Σαν το Νότος δεν έχει. Όλοι λένε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, εγώ λέω σαν το Νότος δεν έχει και ήρθε η ώρα αύριο να το απολαύσουμε. Μετά από καιρό, να πάμε να απλώσουμε τα πόδια μας εκεί μπροστά στο κάγκελο, να βλέπουμε όλη τη θέα και να πήγουμε παγωμένα smoothies, παγωμένα milkshakes, κοκτέιλ, μπύρες, ποτά. Βέβαια για τα τελευταία δεν σας πείθω και πολύ, αλλά δεν έχει σημασία. Όλα παγωμένα θα είναι, με καλή παρέα, με ωραία μουσική, με ωραίο περιβάλλον, με τα ηρακλάκια εκεί, τα άρρωστα που εργάζονται και τα χαιρετίσματά μου. Θα τα πούμε από κοντά. Συνάντησα πριν λίγο ένα φίλο εδώ κάτω από το ραδιόφωνο και μου λέει, ρε Γιώργο, μου λέει, τι λες κάθε μέρα? Και του απαντάω, και πού ακόμα, σήμερα έχουμε 2 ώρες. Ω, μου λέει, ωραία, πολύ ωραία. Και μου την ξανακάνει την ερώτηση, τι λες κάθε μέρα για τον Ηρακλή? Εμείς ξέρουμε, και εσείς που μας ακούτε κάθε μέρα, τι λέμε. Και ο συγκεκριμένος μας ακούει και τα χαιρετίσματά μου. Το θέμα δεν είναι το πώς θα γεμίσουν 2 ώρες, 3 ώρες, 5 ώρες ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι πρώτον τι ουσιαστικό λέμε και δεύτερον πόσο ψυχοφθόρο είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Χθες για παράδειγμα, αν είχαμε εκπομπή, 1 ώρα θα ρουλιάζαμε. Θα τσιρίζαμε, θα φωνάζαμε πάλι, θα βραχνιάζαμε. Τις προάλλες θα μοιραστώ έτσι μια επικοινωνία που είχαμε έναν άλλο φίλο που μου λέει, λέγε τα εσύ και κι ας μην ακούνε. Εγώ τα λέω μήνες για το κατάντημα αυτό του ποδοσφαίρου και είτε ακούνε είτε δεν ακούνε, δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι. Μακάρι να μπορούσε αυτή η εκπομπή να έχει τέτοια δύναμη που να αλλάξει τα πάντα. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Χρειάζονται πολλά για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Πολλά που δεν έχουν γίνει και που δεν ξέρω αν θα γίνουν. Πάντως, όσοι ασχολούνται, φορείς, μέλη της οικογένειας του Ηρακλή και όλους αυτούς τους μήνες προσπαθούν να πετύχουν κάτι, δεν έχουν πετύχει τίποτα. Το πρωτάθλημα τελείωσε τέλη Απριλίου. Έχουμε 9 Αυγούστου και ποδοσφαιρικός Ηρακλής δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικός Ηρακλής δεν υπάρχει. Και είναι η χειρότερη στιγμή για τη ζωή όλων μας. Έχουμε ζήσει και Δέλτα Εθνική, έχουμε ζήσει και Γάμα Εθνική, έχουμε ζήσει και Β' Εθνική μπάσκετ, έχουμε ζήσει και Α2 βόλεϊ. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά, στο πετσί μας, πολύ δύσκολες στιγμές. Πόσο μάλλον όταν ασχολείσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό ως ρεπόρτερ της ομάδος. Αυτό όμως που ζούμε φέτος δεν συγκρίνεται με τίποτα. Το να μην υπάρχεις πουθενά. Πουθενά όμως. Το να μην αναφέρουν τα μίντια, αφήστε μας, τη λέξη Ηρακλής. Το να μην υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη ο Ηρακλής.
το να μην βρίσκεται σε καμία επαγγελματική κατηγορία. Το να είναι 9 Αυγούστου και να μην ξέρουμε πού βαδίζουμε. Και γι' αυτό φυσικά φταίνε πολύ και διάφοροι. Και ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι. Φταίνε αυτοί που όλους αυτούς τους μήνες κάνουν δηλώσεις και τίποτα παραπάνω. Όχι πάρτε διαρκείας, όχι υπογράφουμε, όχι είμαστε έτοιμοι, όχι 99%, όχι θα κάνουμε εκείνο, όχι θα κάνουμε τάλλο. Φταίνε αυτοί που πιστεύουν αυτούς που κάνουν δηλώσεις όλους αυτούς τους μήνες ότι θα γίνει το deal με το Βόλο, με τον οποιοδήποτε Βόλο. Και φυσικά αυτοί που όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλους αυτούς τους μήνες, είτε δεν ήταν αυστηροί απέναντι στον Τόν Παπαδόπουλο και στην παρέα του, είτε δεν πήραν μία απόφαση να τον τελειώσουν, σε εισαγωγικά το ρήμα, μην παρεξηγηθώ, να βγάλουν μια ανακοίνωση και να πούνε «Τόμ, αρκετά μας κοροϊδεύεις, δεν υπάρχει για μας». Ούτως ή άλλως από τη στιγμή που ο Ηρακλής δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Football League και τώρα χαίρονται οι Νίκη Βόλκη και η Καλαμάτα που θα πάρουν τη θέση του Ηρακλή και του Κρόνου Αργυράδο για να παίξουν Football League του χρόνου, δεν υπάρχει πάει Ηρακλής. Δεν υπάρχει πρόεδρος και μεγαλομέτοχος στον Παπαδόπουλος. Ούτε Δελτα Σίγμα, ούτε τίποτα. Και ακόμα μου κάνει εντύπωση που το ιδρυτικό σωματείο και όσοι φορείς τέλος πάντων ήταν στη συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδος και είχαν δώσει deadline στον Τόν Παπαδόπουλο ότι αν μέχρι το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο, τώρα φτάσαμε στο επόμενο, αύριο Σάββατο είναι πάλι, εάν μέχρι το προηγούμενο Σάββατο δεν έφερνε υπογραφή από τον Βόλο, τότε θα τελείωνε από τον Ηρακλή. Είδατε καμιά ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα από φορείς του Ηρακλή που να λένε τον Παπαδόπουλε τέλος? Ή μήπως εξακολουθούν και υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πάμε να μάσουμε τα 150 που θα βάλει αυτός 50 να κάνουμε τον deal? Ή μήπως υπάρχουν αρκετοί ακόμα που τον εμπιστεύονται και τον πιστεύουν? Ανακοίνωση πάντως δεν έβγαλε κανένας. Πλην του ίδιου του Παπαδόπουλου που κατηγορεί αυτούς που ήταν μπροστά του, με τη διαφορά ότι δεν λέει όλη την αλήθεια. Γιατί ο ένας λέει φέρε τα έγγραφα για να σου δώσουμε τα 150 και ο Τόν Παπαδόπουλος λέει εσείς μου είπατε ότι θα μου φέρετε τα λεφτά και θα σας φέρω εγώ μετά τα έγγραφα. Πριν από κανένα δύο μήνες είχαμε ανακαλύψει εδώ, είχαμε πει για πρώτη φορά μία λέξη που εφήβραμε και μία έννοια του παρτακισμού και τη λέω συχνά πυκνά στην εκπομπή. Και δεν ήταν εύκολο να την επινοήσουμε, γιατί νομίζω είναι αντιπροσωπευτική και κατάλληλη για να περιγράψεις το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρτακισμός, συμφεροντολογισμός, καμία συνεννόηση, 3, 4, 5 στρατόπεδα και αυτά δεν είναι σημερινά. Απολογισμό κάνω του καλοκαιριού, μιας και θα φύγει όπου να είναι, έτσι πως πάμε. Και η Ηρακλή δεν θα δούμε πουθενά, έτσι όπως πάμε, έτσι όπως το έχετε καταντήσει το όλο έργο. Και φτάνουμε στο διατάφτα και στην περίπτωση της Τρίγλιας. Γίνεται λοιπόν, και εδώ ανοίγω ξανά μια παρένθεση πριν πω αυτά που θέλω να πω για το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ άσχημο όλο αυτό που διαβάζω, που δεν θα το ξανακάνω. Δηλαδή στο Facebook θα μπαίνω να βλέπω κανένα βίντεο κλιπ. Δεν πρόκειται να να ανοίξω κάτι, να διαβάσω από διαλόγους. Είναι εξουθενωτικό. Είναι ψυχοφθόρο, δεν παλεύεται με τίποτα. Ειδικά όταν διαβάζεις πράγματα που δεν στέκουν. Για παράδειγμα, όταν οι ίδιοι οι παράγοντες του Ηρακλή βγάζουν προς τα έξω ένα θέμα, όταν οι ίδιοι κάνουν δηλώσεις και δεν τα ακούνε αυτοί, αλλά τα ακούνε αυτοί που καταγράφουν τις δηλώσεις τους ή αυτοί που καταγράφουν το γεγονός,
γιατί θέλω να ενημερώσω τον κόσμο. Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή τα κλείνουμε όλα. Τα κλείνουμε όλα. Εκπομπές, site, ό,τι έχουμε τέλος πάντων. Να μην ενημερώνεστε από πουθενά. Γιατί υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση φίλων του Ηρακλή που θέλουν να τα μαθαίνουν όλα και σου λένε ότι το πνίγεις αυτό που έγινε χθες, και η άλλη τάση που λέει ότι αυτά μην τα λες γιατί κάνουν κακό στην ομάδα ή μην τα γράψει οτιδήποτε άλλο. Εμείς ως εκπομπή ευτυχώς εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όπως ακούτε, δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να πούμε κάτι ότι είναι οριστικό. Ποτέ. Και το κάνουμε όχι εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια. Λέω μήνες για την τωρινή κατάσταση. Ακόμα και κάποιος να μου το πει από όλους αυτούς που ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό Ηρακλείο ότι Γιώργο τελείωσε και ξέρω εγώ μπορείς να το πεις, δεν θα το πω. Αν δεν δω ανακοίνωση, αν δεν δω υπογραφές, αν δεν δω οριστικές εξελίξεις. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει κόσμος που δυσανασχετεί ακούγοντας την εκπομπή, γιατί δεν έχουμε κάτι να τους πούμε. Οριστικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε από την ώρα για μπλε κάτι οριστικό αν δεν είναι οριστικό. Και βλέπω πολύ κόσμο δυστυχώς να τρελαίνεται με όλα αυτά που δεν τα βγάζουν αυτοί που τα λένε και τα γράφουν από το μυαλό τους. Τα λένε οι ίδιοι που κάνουν τις δηλώσεις. Τα λένε οι ίδιοι που δρομολογούν εξελίξεις. Για παράδειγμα, προχθές το βράδυ προέκυψε από τη συνάντηση που έγινε τον Φορέο στο Κατσάνιο ότι τη Δευτέρα θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Δεν θα γίνει. Είδατε καμιά ανακοίνωση του ΓΣ? Αν δεν βγάλει ανακοίνωση κάλεσμα ο ΓΣ, πώς θα γίνει η Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα? Παρασκευή έχουμε. Δεν θα γίνει η Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα. Αυτοί όμως που το βγάλανε προς τα έξω, το βγάλανε. Το δεύτερο. Βγάλαν προς τα έξω κάποιοι που ήταν εκεί που ήταν παρόντες στη συνάντηση, και αυτούς πρέπει να κατηγορεί ο κόσμος και όχι τους άλλους που καταγράφουν γιατί θέλουν να ενημερώσουν τον κόσμο. Βγάλανε προς τα έξω, όλα καλά, συμφωνήσαμε με την Τρίγλια, τη Δευτέρα το επικυρώνουμε στη Γενική Συνέλευση. Αυτό διαδόθηκε. Πλέον εύκολο είναι. Social media, πάρε να έχεις. Θυμάστε που πριν δύο εβδομάδες κάποιες facebookικές σελίδες από φίλους του Ηρακλή και τα λοιπά είχαν γράψει οριστική συμφωνία με Βόλο και έγινε ο κακός χαμός? Ή πριν μία εβδομάδα που γράφτηκε οριστική συμφωνία με Τρίγλια και πάλι έγινε ο κακός χαμός? Και εμείς εδώ τι σας λέγαμε? Παιδιά, μικρό καλάθι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν ήμασταν χαζοί. Όπως και τώρα θα σας πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά αυτοί που φταίνε είναι αυτοί που δρομολογούν εξελίξεις ή θέλουν να δρομολογήσουν εξελίξεις και βιάζονται. Βιάζονται είτε με δηλώσεις, βλέπε 99%, βιάζονται με το να λένε πράγματα δεξιά και αριστερά, η πόλη μικρή είναι, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βιάζονται χωρίς να έχουν κάτι στα χέρια τους. Βγήκα εγώ με τον Καβαδία που έχει την Τρίγλια. Όχι την Τρίγλια, άλλη ομάδα. Πες μια ομάδα, Μπίλη, που έχεις. Τον αλκοολικό. Αλκοολικός FC. Υπάρχει ο αιωλικός. Υπάρχει και ο αλκοολικός. Δεν υπονοώ κάτι. Τώρα αυτό μου ήρθε. Και βγαίνω εγώ με τον Μπίλη και πίνουμε καφέ. Και τα βάζουμε κάτω και τα συζητάμε. Σε ενδιαφέρει, σε ενδιαφέρει. Εσένα σε ενδιαφέρει, σε ενδιαφέρει. Ωραία. Αν εγώ το επικοινωνήσω εκεί που το επικοινωνήσω διαφορετικά και πω θα το τελειώσουμε μωρέ με τον Καβαδία, θετικός είναι, πες ότι έγινε.
και το βγάζουμε προς τα έξω και λέμε πες ότι έγινε. Και το ακούει μετά ο Καβαδίας και τα παίρνει στο κρανίο και αρχίζει τις διαψεύσεις, όπως έκανε η Τρίγλια. Το Καραγκιουζιλίκι και το Ξεφτιλίκι μετά τελειωμό δεν έχουν. Η Τρίγλια είναι η έκτη ομάδα φέτος το καλοκαίρι που διέψευσε τον Ηρακλή. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Γιατί? Γιατί βιάζεστε. Βιάζεστε, το να βιάζεστε καλό είναι γιατί έχουμε φτάσει 9 Αυγούστου, αλλά το να μην συμφωνείτε κάτι οριστικά και να βιάζεστε να το πείτε, αυτό είναι κακό. Και φταίτε εσείς. Δεν σας φταίει κανένας άλλος. Καλύτερα να τα κλείσουμε όλα, να έχουμε σιωπή, να μην μαθαίνουμε τίποτα. Και μια μέρα αν προκύψει είδηση, ας προκύψει. Τόσο καιρό δηλαδή που κάνετε δηλώσεις, τόσο καιρό που λέτε, τι κάνατε. Έχετε μπερδευτεί, έχετε μπουρδουκλωθεί. Είχατε γίνει 4 στρατόπεδα, όχι περιμένατε το ντομ, όχι περιμένατε το μομ, όχι περιμένατε το μπομ. Και τώρα με την Τρίγλια, χωρίς να το έχετε κλειδώσει από παντού, τους αναγκάσατε με τη στάση σας να σας διαψεύδουν πάλι. Και να ξεφτυλίζει το Ηρακλής πάλι. Και να διαβάζει η Ελλάδα ότι ένα χωριό της Χαλκιδικής λέει αυτά που λέει. Επαναλαμβάνω, Γενική Συνέλευση δεν θα γίνει τη Δευτέρα. Δεν έχει ανακοινωθεί καν. Και να γίνει, να υποθεί τι. Υποτίθεται θα γινόταν με οριστικές προτάσεις, με οριστικές λύσεις, με οριστικές εξελίξεις, ώστε να πάρθει μια απόφαση. Εδώ υπάρχει κάτι οριστικό. Θα δούμε, θα συναντηθούμε, θα επικοινωνήσουμε ξανά με την Τρίγλια για παράδειγμα. Που από ό,τι φαίνεται κάτι άλλο δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Εκτός κι αν είναι διατεθειμένοι να βρουν 150.000 ευρώ, όπως λέει ο Τόμα ότι τους είπε. Του είπαν. Για να πάνε να κλείσουν το θέμα του Βόλου. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια φημολογία ότι ήδη ο Τόμ Παπαδόπουλος έχει δώσει προκαταβολή ο ίδιος στον Αχιλλέα Μπέο. Πληροφορία είναι, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Και ως όλο αυτό, οι ηθήνοντες, οι φορείς, όσοι τέλος πάντων παράγοντες που προσπαθείτε όλο αυτό το καλοκαίρι να φέρετε λύση, να βρείτε λύση κτλ. Κτλ. Αυτό που κυρίως φταίει είναι ότι δεν πήρατε ποτέ μία απόφαση όλοι μαζί. Ο καθένας το κομμάτι του. Εγώ θα πάω να μιλήσω με αυτήν την ομάδα. Εγώ θα πάω να μιλήσω με την άλλη ομάδα. Εγώ θα πάω να μιλήσω με την παράλληλη ομάδα. Έτσι η δουλειά δεν γίνεται. Έτσι η δουλειά δεν γίνεται. Καλησπέρα και στο φίλο τον Νικόλαο που έστειλε το mail του και του απάντησα για τη Γενική Συνέλευση που δεν θα γίνει την Δευτέρα. Επαναλαμβάνω παιδιά, για να γίνει μια Γενική Συνέλευση πρέπει να υπάρξει και ανακοίνωση επίσημη από τον Εραστέχνη. Ο Εραστέχνης δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Γιατί απλούστατα δεν θα γίνει. Ο Μπάμπης γράφει: πάντως με την περίπτωση του Βόλου δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Αφού όλοι δέχονται ότι ισχύουν αυτά που λέει ο Τόμ Παπάς, γιατί απλά δεν μαζεύονται τα 150 του ιδρυτικού και οι φορείς δεν το δέχονται. Απλά δεν καταλαβαίνω, φίλε μου Μπάμπη, γιατί δεν βγάζουν ανακοίνωση για να κράξουν τον Τόμ Παπάς. Η πλευρά των φορέων λέει ότι εμείς είπαμε στον Τόμ Παπαδόπουλο. Πρόσεξε, είναι διαφορετικό. Δεν συμφωνούν.
Εμείς είπαμε στον Τον Παπαδόπουλο ότι αν δεν φέρεις χαρτί από τον Βόλο, δεν θα μαζέψουμε τα 150. Ο Τον Παπαδόπουλος λέει ότι εσείς μου είπατε ότι θα μαζέψετε τα 150 και μετά θα σας φέρω το χαρτί. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί τουρλουμπούκι μιλάμε, έτσι. Συνεννόηση μηδέν. Μηδέν. Όλους αυτούς τους μήνες. Μηδέν. Εδώ ακόμα και σήμερα έχω παραδείγματα που δεν μπορούν συγκεκριμένοι να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Για τα βασικά. Τι να ψάχνουμε να πούμε μετά. Να περιμένουμε εμείς τι, την ελπίδα. Ας μας πει κανένα τραγούδι. Η τραγουδίστρια ελπίδα, γιατί κατά τα άλλα δεν υπάρχει ελπίδα. Καλησπέρα Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε. Όλοι τις ΠΑΕ να πάνε πουθενά αλλού, να φύγουν, να τρέξουν, να κρυφτούν. Φτάνει πια και ο κόσμος πάλι φταίει. Ούστ, λέει ο φίλος ο Μάνος το μήνυμά του. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr. Για το μπάσκετ, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο οποίο θα προχωρήσουμε, και μέχρι το τέλος της εκπομπής μας που σήμερα κρατάμε μέχρι τις 9, δεν αποκλείεται να έχουμε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση. Για να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Σήμερα είμαστε ώρες για μπλε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Για μπάσκετ, επαναλαμβάνω, δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εκπομπής μας να υπάρξει ανακοίνωση. Δεν είναι σίγουρο, αλλά μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξει ανακοίνωση σημερινή για απόκτηση παίχτη. Για το βόλεϊ θα δώσουμε αργότερα, έχουμε χρόνο μπροστά μας, όλα τα στοιχεία για τον Ρούντι Φερχοεφ, τον Καναδό διαγώνιο, σημαντική απόκτηση από το βολεϊκό Ηρακλή. Δευτέρα με Τρίτη θα έρθει ακόμα μια ανακοίνωση πετοσφαιριστή για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, πώς γνωστό, πήρε την αδειοδότησή του. Και πάμε στο Στέφανο. Πάμε στο Στέφανο το Σωτηρόπουλο, εδώ δικό μας παιδί του Λίμπερο 107,4, τον οποίο θα ακούσετε για τελευταία φορά πριν τις βουτιές που έχει ξεκινήσει, γιατί ο τηλεοπτικός φακός τον πήρε σήμερα να κάνει βουτιές. Πώς? Σιγά μην τον ακούσετε, θα τον ακούσετε από την εκπομπή του Γιώργου Ματσιού. Α, ούτε σήμερα. Από σήμερα ξεκινάει. Θα κάνει ο Διονύσης κάτι, με τον Δημήτρη. Κάτι ήξερα και σε βγάζω τώρα λοιπόν. Σωστά. Ναι. Αλλά βέβαια δεν με βγάλεις και για καλό. Για καλό δηλαδή να βγάλαμε και να πούμε δύο λόγια. Κοίταξε, η τελευταία φορά που εμείς οι δύο μιλήσαμε για καλό του Ηρακλή πρέπει να ήταν το 2005. Το 5 πρέπει να ήταν. Ναι. Το 5 ή το... Ναι, που μιλούσαμε για τον τελικό. Εκεί με βόλεϊ, Champions League και τέτοια, ναι. Με βόλεϊ, Champions League και τα λοιπά. Ή και που βγήκαμε στο ποδόσφαιρο Ευρώπη, που πήγαμε στην Πολωνία με τον Μπρίτα εκεί 0-1. Εκεί λίγο. Αυτά. Δεν έχει. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες και εδώ και καιρό αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά η γύμνια που έχει στον παραγωγικό κόσμο ο Ηρακλής. Μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Είναι ανύπαρκτος παραγωγικά. Βλέποντας και κινήσεις, βλέποντας και δηλώσεις, κάποιες δηλώσεις οι οποίες πραγματικά μας αφήνουν έκπληκτους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν εκπροσωπούν τίποτα και όμως εκπροσωπούν τον Ηρακλή. Είμαι σίγουρος, Στέφανε, ότι 99% θα πας για μπάνιο αύριο. Ναι, εννοείται. Εννοείται ότι θα πάω για μπάνιο, γιατί να σου πω και 99% θα πας για μπάνιο. Θα σου πω κάτι. Αλλά στη Super League 99% δεν θα παίξεις. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Επειδή είπες για δηλώσεις, δηλαδή, γι' αυτό τη θυμήθηκα τώρα. Αυτές τις δηλώσεις που κάνουν και τα λοιπά, πρέπει, ξέρεις κάτι, κρατάω από όλο αυτό το οποίο ακούστηκε, το πόσο επικίνδυνοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι είχαν ενασχόληση με τον Ηράκλη. Όταν λες κάνεις μια τέτοια δήλωση και δίνεις 99% ελπίδες στον κόσμο και 1% απόκλησης, ενώ επί της ουσίας είναι 99% να μην γίνει αυτό και 1% να γίνει. Όταν λοιπόν κάνεις τέτοιες δηλώσεις, θα έπρεπε να αναλαμβάνεις και το βάρος της ευθύνης και να πεις ζητώ συγγνώμη, δεν ξανασχολούμαι, κάνω ράμι.
Δεν υπάρχουν όμως όλα αυτά. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μόνο με δηλώσεις και τα δύο μεγάλα προβλήματα που τα έχεις εντοπίσει και εσύ και τα είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά είναι πρώτον η έλλειψη χρημάτων, δεν υπάρχουν λεφτά, να έρθει κάποιος και να πει πάρτε ρε μάγκες 500 χιλιάρικα και κλείστε όποιο deal θέλετε. Δεν υπάρχει. Και κατά δεύτερον, η έλλειψη σοβαρότητας. Αυτό ακριβώς. Η έλλειψη σοβαρότητας, παρένθεση, το ότι έχουν μεταξύ τους κάνει 3, 4, 5, 10 στρατόπεδα και ο Στέφανος μιλάει με εκείνη την ομάδα, ο Γιώργος μιλάει με την άλλη την ομάδα, ο Βασίλης μιλάει με την άλλη την ομάδα. Έτσι δουλειά δεν κάνουμε, παιδιά. Έτσι δεν γίνεται. Βλέπεις, Γιώργο, ότι και η αυτόνομη θύρα 10 παρακολουθεί από απόσταση τις εξελίξεις. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αν ασχολούντουσαν 48 ώρες, τρία στελέχη της αυτόνομης θύρας 10 για να βρούνε ένα αφημί θα το βρίσκανε σε 48 ώρες. Είμαι σίγουρος 100%. Είναι τραγικό, είναι λυπηρό εδώ και μήνες να κάθονται να συζητάνε κάποιοι παράγοντες στο Ηρακλή με πια με την Τρίχλια και να βγαίνει εκπρόσωπος της Τρίχλιας και να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Και να ξεφτιλίζει τον Ηρακλή. Απίστευτο. Η Τρίχλια, ρε παιδιά. Δεν είναι μόνο η Τρίχλια, είναι η έκτη ομάδα. Μετρημένες τις έχω, μπορώ να σας πω. Είναι η έκτη ομάδα που διαψεύδει τον Ηρακλή φέτος. Η έκτη. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν τέσσερις άνθρωποι να συναντηθούν με τον πρόεδρο του ΓΑΜΑ ΣΥΜΠΑ, να πάρουν το OK, να είναι έτοιμοι όμως και να πάνε να συμφωνήσουν. Και να έχουν τη συμφωνία έτοιμη. Και μετά να δηλώσουν ό,τι θέλουν. Μετά ας πούνε ό,τι θέλουν. Αλλά όχι πριν. Όλα γίνονται πριν. Όλα γίνανε πριν. Δηλαδή, μόνοι τους... δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Τώρα με την Τρίχλια βέβαια, είναι και ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο μέσα στον προβληματισμό που έχει ο κόσμος στη Ηρακλή, δεν θέλει να το ψάξει ιδιαίτερα. Γιατί αν το ψάξουμε ιδιαίτερα μπορεί να βρούμε και λαβράκια εκεί. Ποιο λες? Το θέμα της Τρίχλιας, ναι, που είναι εδώ και μήνες. Μήνες ασχολούνται με την Τρίχλια. Ναι. Και όχι ένα συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, έτσι. Ναι, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι πέρα από κάθε λογική. Λες και δεν έχουμε κάτι άλλο. Λες και δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες θέλουν, επειδή έγιναν ανώνυμες εταιρείες, να το πω έτσι, έγινε επαγγελματικό ποδόσφαιρο της ΓΑΜΑ. Που σήμερα λέγεται Β' Καλά, τρίχες κατσαρές, γιατί τα λεφτά του Βασιλιάδη δεν θα τα πάρουν ποτέ που υποσχέθηκε. Δεν θα πάρουν και τα λεφτά και επίσης θα επομισθούν και το βάρος μιας ανώνυμης εταιρείας. Ναι. Δεν είναι ΓΑΜΑ Εθνική Ερασιτεχνικό όπως πρόπερση. Άνα μπράβο, δηλαδή ο υπογράφων αναλαμβάνει και ευθύνες ανώνυμης εταιρείας. Που σημαίνει τι? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση σε όλες αυτές τις ομάδες να μην υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να απεγκλωβιστούν από τις τύχες μιας ανώνυμης εταιρείας ή δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας ανώνυμης εταιρείας. Φυσικά. Άρα δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Αφηδή θα υπήρχαν πολλά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει παραγωγικός κόσμος και πόσο περισσότερο δεν υπάρχει η οικονομική επιφάνεια. Δεν έχει δυστυχώς ο Ηρακλής ούτε έναν να μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν έχει κανένα. Έχει έναν που βάζει λεφτά στο μπάσκετ και έχει και έναν που βρέθηκε πρόσφατα και να είναι καλά που βοήθησε για να πάρθει η αδειοδότηση στο Βόλι. Αυτούς έχει. Να είναι καλά, να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Αυτούς έχει. Αυτούς έχει. Αυτός και, ναι, αυτή αποδεδειγμένα, αυτούς έχει. Και στο ποδόσφαιρο, συγγνώμη, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και 3-4 που μπορούν να βάλουν 20, 30, 50 χιλιάρικα, αλλά μέχρι εκεί. Και, έχει και αυτούς, έχει και αυτούς, έτσι. Αυτό. Που τους ξέρουμε ποιοι. Βλέπουμε πράγματα, δηλαδή, Γιώργο, ξέρεις κάτι, αδικεί αυτό το πράγμα τον Ηράκλη. Και είμαι σίγουρος ότι συμφωνούν και αυτοί οι άνθρωποι, οι λίγοι, οι πέντε στον αριθμό 6 που βάζουν χρήματα στον Ηράκλη, τα χρήματά τους, συμφωνούν μαζί μας. Δηλαδή, είναι ντροπή να μην υπάρχουν 20 παράγοντες, 30 παράγοντες, εγώ μπορώ να τους απαριθμίσω έναν-έναν, εντάξει, που να μην έχουν και πρόβλημα με τους οπαδούς κτλ. Κτλ. Και να μην παίρνουν ούτε ένα κόλπο διαρκείας. Αλλά τα σταριλίκια τους, στα καλά χρόνια του Ηρακλή, τους έβλεπε στις πρώτες καρέκλες. Και δεν παίρνουν ένα διαρκείας να πάρουν στο κάθε τμήμα. Και αεροδρόμια και... βέβαια. Και μπουζούκια και τα πάντα. Δηλώσεις. Ναι, μην τα ξεχνάμε.
Προχθές κιόλας ήμουνα με ένα φίλο ενός πρώην παράγοντα, ο οποίος έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια, και του λέω, ρε εσύ, να του πεις το παράπονο, από το Στέφανο είναι, ότι ας πάρει τρία διαρκείας, ρε εσύ. Τι θα τα κάνει, ρε ασκασμό λεφτά. Έτσι μιλούσα σε ένα φίλο, να τέλος πάντων. Κατάλαβες. Και ο κόσμος ο απλός να πηγαίνει από το υστέρημά του και να παίρνει και στο βόλεϊ, να παίρνει και στο μπάσκετ, να αγωνιά για το ποδόσφαιρο, και εκεί θα βάλει τα χρήματά του, αρκεί να δει μια κίνηση. Ο απλός ο κόσμος. Ο οποίος απλός κόσμος εδώ και καιρό κουβαλάει το βόλεϊ την πλάτη του. Ναι. Μπροστάρι το μάκι. Γιατί αυτά τα 300, τώρα πάμε το ένα θέμα στο άλλο, δεν πειράζει. Αυτά τα 330, τα 330 διαρκείας δεν τα έχει δώσει κανένας Ολυμπιακός, κανένας ΠΑΟΚ, κανένας Παναθηναϊκός, καμία ΑΕΚ. Που προσέξτε, προσέξτε, θα πει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν κάνουν κινήσεις, καμπάνιες για διαρκείας, γιατί δεν τα έχουν ανάγκη, έχουν λεφτά, τα πετάνε εκατομμύρια κτλ. Η ΑΕΚ που δεν κατέθεσε καν φάκελο, είχε 330 να πάρουν διαρκείας για να σώσουν το βόλεϊ. Όχι βέβαια. Ο Παναθηναϊκός 300... που είχε τα προβλήματά του, είχε τέτοιους για να σώσει το βόλεϊ. Ο Κόλλης του Ρακλή όμως το έκανε. Έστω αυτοί οι 330, που για μένα για το βόλεϊ θα ήθελα και 3 και 5.000, δεν το συζητάμε, εννοείται αυτό. Πρόσεξε κάτι, 330 το περασμένο μήνα, όσο θα πλησιάζει η... Το Σεπτέμβριο η... μπορεί να αυξηθούν μετά τις διακοπές, τις άδειες κτλ. Ναι. Μακάρι. Θα σπάσουν τα ρεκόρ. Μακάρι. Εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιέπαινοι. Και δυστυχώς στον παραγωγικό κόσμο βλέπεις ότι έχουμε τεράστια έλλειψη. Με αποτέλεσμα να πηγαίνει κάποιος να υπογράφει σε ανακοινώσεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σαν πρόεδρος του Ηρακλή, απίστευτο, και να λέει ότι εγώ θα βάλω 50 και όλοι εσείς οι υπόλοιποι βάλετε 1,5 εκατομμύριο. Ναι, αλλά εδώ φταίνε και οι υπόλοιποι που δεν βγήκανε να το πούν. Τι λες ρε μεγάλε. Α, μισό λεπτό. Είδες καμιά ανακοίνωση απάντησης από τους υπόλοιπους. Ναι, ναι, από το Θεό. Μην τους αδικούμε όλους. Όχι, όχι, λέω τώρα για τους φορείς που βρέθηκαν την προηγούμενη Τρίτη. Ο Φώτης το... ο Θεός τα έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, οκ. Okay. Το είχε πει. Τώρα που τους είπε... Γιατί ξέρεις, οι φορείς λένε ότι εμείς περιμέναμε το χαρτί για να μάσουμε τα 150. Ο Τόμ λέει, τώρα, ο Τόμ λέει ότι εμείς, ο Τόμ λέει ότι εσείς μου είπατε ότι θα φέρετε τα 150 και θα σας φέρω εγώ μετά το χαρτί. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί, για ό,τι να είναι έτσι. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, Γιώργο. Ο Μπέος και ο κάθε Μπέος είπε ότι όλα πουλούνται, όλα αγοράζονται και όλα αυτά κάτι τέτοια. Δεν έχει πει. Ναι, ωραία. Αν ήσουν μάγκας, πήγαινες με τα δυο χαρτιά και έλεγες ότι έχω. Έχω 5 επιχειρήσεις και έχω δισεκατομμύρια και έχω και το ένα και το άλλο. Πας με 2 χαρτιά και παίρνεις την ομάδα. Και άντε πες ότι τα 50 που έβαλε ο Τόμ και τα 150 που θα βάλουν η οικογένεια του Ηρακλή δίνονται αύριο στον Μπέο. Το άλλο 1,5 ποιος θα το βάλει? Δεν ξέρω. Ποιο 1,5? Γιατί όλοι έχουν κολλήσει όλοι στην προκαταβολή ότι δώστε τη να πάρουμε το αφημί. Για του χρόνου, έτσι, όχι για φέτος. Το άλλο 1,5 ποιος θα το βάλει? Και αν δοθεί όλο το τηλεοπτικό συμβόλαιο, πώς θα κάνεις ομάδα? Ναι, άντε πες μου. Κάποιοι λέγανε ότι θα δώσει το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Άντε και το δίνεις. Με ένα 802, γιατί τα τηλεοπτικά συμβόλαια έχουν πέσει όλα. Και πώς θα κάνεις και ομάδα? Τα χαρτιά που ζητούσαν οι φορείς έχουν να κάνουν με υπογραφές του Βόλου. Πρώτον, σε περίπτωση που ο Βόλος θα υποβιβαζόταν. Γιατί το ποσό θα έπεφτε, δεν θα ήταν το ίδιο. Και δεύτερον, σε περίπτωση που το άφημί του Βόλου ήταν βρώμικο. Δεν θα, βρώμικο Γιώργο, με χρέη εννοώ, έτσι. Γιώργο, υπό αυτές τις συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, δώρο να μας το κάνανε το αφημί του Βόλου, δώρο να μας το κάνανε το αφημί οποιασδήποτε γειτονιά της Χαλκιδικής, σε 1,5 χρόνο δύο θα ήμασταν πάλι στην ίδια κατάσταση και χειρότερη. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν αυτή λεφτά. Τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, μπράβο. Αυτή λεφτά. Τη στιγμή ο Ηρακλής για να ξεκινήσει, για να κάνει το restart, χρειάζεται έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους, τρεις ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια να είναι αγαπημένοι, να είναι σοβαροί και να τους ακολουθήσει όλος ο κόσμος. Αυτό χρειάζεται ο Ηρακλής. Όλα τα άλλα και να πάρουν αφημί, ποιος θα διοικήσει. Για πες, αφού οι μεν έχουν κάνει άλλη ομάδα είναι εκείνοι, οι δε έχουν άλλη ομάδα και στο τέλος, όταν έρχονται τα δύσκολα, πού θα τα ρίξουν όλοι? Στην αυτόνομη θύρα 10. Το έχουμε μάθει. Αυτό είναι το έργο πλέον. Και σε εμάς. Τώρα λοιπόν όλο αυτό το καιρό που δεν τους ενοχλεί,
Τι καταφέρανε, για πες. Τίποτα. Πες μου κάτι να καταφέρανε. Να σου πω ότι καταφέρανε. Να έχουμε φτάσει τον Αύγουστο και η ομάδα προφανώς να μην παίξει. Ή αν παίξει, θα παίξει την τελευταία στιγμή με μια εντεκάδα ανάγκης. Ξέρεις τι είπε η πλευρά της Τρίγλιας στους ανθρώπους του Ηρακλή που μιλάνε μαζί του όλο αυτό το καιρό? Για πες. Και γιατί τα πήραν στο κρανίο και βγάλαν τη μία διάψευση μετά την άλλη προχθές? Για πες. Μας κοροϊδεύετε. Έρχεστε σε εμάς, κάνουμε συμφωνίες προφορικές, βάζουμε κάτω, πίνουμε καφέδες, λέμε να γίνει ο Ηρακλής, να πάρει το αφημί της Τρίγλιας κτλ. Και την ίδια στιγμή διαβάζουμε ανακοίνωση του Τόμ ότι πάτε να μαζέψετε 150 χιλιάρια για να τα δώσετε στο Βολό. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Αυτά του έλεγε η Τρίγλια και τα πήρε στο κρανίο. Και αυτός ο οποίος σήκωσε το τηλέφωνο, ναι, δεν μπορούσε να τους πει ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο Τόμ Παπαδόπουλος, αλλά εδώ υπάρχει η έγκριση του Εραστέχνη Ηρακλή. Γιατί χωρίς την έγκριση του Εραστέχνη Ηρακλή, δεν υπάρχει ούτε Τόμ, ούτε Τζιμ, ούτε... Γι' αυτό και θα γινόταν συνέλευση τη Δευτέρα, η οποία δεν θα γίνει φυσικά. Α, μπράβο. Και πάει, δεν ξέρω πότε πάει. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Εντάξει. Νομίζω ότι αν ήταν αποφασισμένοι να κάνουν κάτι τέτοιο... Θα την κάνανε. Τη συνάντηση, θα φωνάζανε και τον πρόεδρο του Στέχνη Ηρακλή, θα βρισκόντουσαν κάπου εκεί στην Χαλκιδική και θα τα βρίσκανε. Αυτά τώρα που λένε να τα πούνε πουθενά άλλο εκεί στο χωριό τους, όχι σε εμάς. Να τα λένε εκεί στα χωριά τους. Και ξέρεις τώρα ποιο είναι το δικό τους πλεονέκτημα? Σου λέει, αυτοί τώρα στον Ηρακλή δεν έχουν κάτι άλλο. Μόνο εμείς τους μείναμε. Κάτσε να τους ασχολείται, ρε Γιώργο τώρα. Κάτσε να τους κάνω ό,τι θέλω. Θα ασχοληθούμε εμείς τώρα με τη νέα Τρίγλια, πλάκα κάνουμε τώρα. Μα αυτό σου λένε. Αυτό σου λένε ότι δεν έχεις κάτι άλλο. Έχεις κάτι άλλο. Δεν φταίει κανείς. Φταίνε δικοί μας παράγοντες που δεν βγαίνουν να τους πούνε ότι να μην ασχολούνται άλλο με τον Ηρακλή. Γιατί αυτοί περισσότερο ασχολούνται με τον Ηρακλή. Και δύο-τρεις παράγοντες οι οποίοι πέρα αυτό θα πηγαίνουν και μιλάνε μαζί τους. Σιγά με να ασχοληθεί ο κόσμος του Ηρακλή με την Τρίγλια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Το κακό, το μεγαλύτερο κακό στην Τρίγλια και στην όποια Τρίγλια και σε όλες αυτές τις, σου είπα πριν, είναι έξι ομάδες που έχουν βγάλει διάψευση για τον Ηρακλή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έξι άκυρα. Καραϊσκάκηδες, Κρόνοι Αργυράδων, Τρίγλιες, Βόλοι, Λαμίες. Έξι είναι. Όλοι αυτοί κερδίσανε το δεκάλεπτο. Τι δεκάλεπτο? Παραπάνω, ποιο δεκάλεπτο? Δεκαήμερο. Ναι, σε αυτό φταίνε οι ίδιοι του Ηρακλή όμως. Φυσικά. Γιατί βιάζονται μια ζωή. Γιατί εγώ θα βγω με τον Στέφανο τον Σωτηρόπουλο να πιω ένα καφέ που ο Στέφανος έχει, ξέρω εγώ, το αφημί του Θερμαϊκού ποταμού. Και πίνω εγώ τον καφέ με τον Στέφανο και μου λέει ο Στέφανος, μη στεναχωριέσαι Γιώργο, θα τα βρούμε, θα την κάνουμε τη δουλειά. Και τι κάνω εγώ μετά? Το μοιράζω και λέω τα βρήκα. Το πήραμε το αφημί του Θερμαϊκού ποταμού. Απίστευτο. Και βγαίνει μετά ο Στέφανος και λέει, τι λέτε ρε, το διαψεύδω. Απίστευτο. Έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι για να περάσεις κάτι σε μια ομάδα, μια απόφαση, τέτοια απόφαση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβεις μέσα στο μυαλό σου ότι αυτή η ομάδα έχει κι άλλες 20 γνώμες, 20 απόψεις, έχει συμβούλια, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει κάποιον ο οποίος βάζει λεφτά. Κάποιον που είναι ο υπογράφων. Αυτοί όλοι πρέπει να συμφωνήσουν, αλλά δεν τους κόβει. Δεν ξέρω, μόνο αυτό μπορεί να δηλαδή. Ξέρεις πόσες φορές άκουσα φέτος από συγκεκριμένους ανθρώπους το ρήμα τελείωσε? Πώς τελείωσε, ρε παιδιά, έτσι τελειώνει? Πού το για που τελείωσε? Μόνο δήλωσε. Έχει χαθεί κάθε έννοια σοβαρότητας. Αυτό με ενοχλεί περισσότερο. Δηλαδή δεν υπάρχει σοβαρότητα στο σύλλογο. Δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα δείχνουν στις συναντήσεις τους σοβαρότητα, ότι πραγματικά εκπροσωπούν τον Ηρακλή, να είναι στιβαροί και αυτό το οποίο λένε να γίνεται πράξη. Δυστυχώς. Άρα στο ξαναλέω για μία ακόμη φορά, Γιώργο, δυστυχώς που το λέω και μας ακούν οι φίλοι μας, και τζάμπα να το παίρναμε το αφημί του Βόλου, είτε οποιασδήποτε ομάδα εκεί. Ποιος θα το τρέχε μετά? Πάλι στα ίδια θα είμαστε. Τα ίδια, μπορεί και χειρότερα. Γιατί θα χρεώναμε άλλο ένα αφημί. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει ανάγκη από χρήματα και από σοβαρότητα. Αυτό έχει ανάγκη. Δεν έχει τίποτα από τα δύο. Λοιπόν,
Τίποτα δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε κανένα ευχάριστο. Ή μάλλον να πούμε κάτι που μπορούμε να μιλάμε πιο θετικά. Ρε, να μιλήσουμε για μεταγραφές. Στο ποδόσφαιρο για μεταγραφές δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι να πούμε. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα ποτέ. Να είναι 9 Αυγούστου και να μην έχουμε πει τις λέξεις φιλικά, μεταγραφές, προετοιμασία. Δεν υπάρχει. Ποιος από αυτούς που ήρθαν στο μπάσκετ θα γίνει το πουλέν σου? Καταρχήν, επειδή το ξέρω καλά το άθλημα, θα περιμένω να τους δω σε τι κατάσταση είναι όλοι. Καλά. Από αυτά που έχεις δει, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτά που έχεις δει, που έχεις διαβάσει. Να σου πω κάτι. Το Καναδά το ξέρουμε. Ναι. Είναι του Λάπα. Ναι. Είναι, θα κάνει τη βρώμικη δουλειά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα παίξει ξύλο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιρρεπής στα φάουλ. Άμα το προσέξει αυτό, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Σούλερ, πιστεύω, αυτός εδώ. Αυτός, αυτός. Ναι. Αυτό, κοίτα, στα βιντεάκια. Είναι ο τύπος, ρε παιδί μου, που θα ξεσηκώνει το γήπεδο με τα τρίποντα. Στα βιντεάκια την πετάει τα 9 μέτρα την μπάλα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα κάνει αυτά. Αυτά πρέπει να τα δούμε, ναι. Σαν κουβά τη βλέπει την μπασκέτα στα βιντεάκια. Άμα δεις τα βιντεάκια, πώς πω ότι πήραμε. Ναι. Όταν βλέπαμε κάποτε παίχτες, βλέπαμε να πετάνε. Θες να σου πω ένα βιντεάκι κατατοπιστικό? Για πες. Κίκο Ρατών. Ναι, ναι. Με την κοιλιά που έβαλε τον γκολ. Αυτό το κάναμε τον Ηρακλή. Να δεις βιντεάκι που έπεσε σε κάτι Εξτρεμαδούρες και κάτι τέτοια και λες πω τι επιθετικό πήραμε ρε εσύ. Αυτό είναι τα βιντεάκια, ότι μην μένουμε μόνο στα βιντεάκια. Στα βιντεάκια. Αν και αυτοί... βιντεάκια βλέπανε τότε και επιθοδωρίδη εκείνο τον παίχτη, ο οποίος τελικά ήταν αλλεργικό στο χορτάρι. Ποιον λες τώρα? Είχαμε φέρει ένα Σουηδό, είχαμε φέρει και ήταν αλλεργικό στο χορτάρι. Τον Άντερσον. Άντερσον. Ναι, κάπως έτσι λεγόταν. Πρώτη φορά είδα στη ζωή μου. Με Γιγκ Μπλαντ. Ναι, ποδοσφαιριστή να είναι αλλεργικό στο χορτάρι. Δηλαδή, πού έπαιζε αυτό? Σε μαρμαρόπλακες. Άχουμε δει τέλος πάντων. Σε παρκέ. Έπαιζε αυτό που έχουν οι Κύπροι, το φούτσαλ, που παίζουν στο παρκέ μέσα. Και έγραφαν τότε τα σπορτ φορά, έφυγε επειδή ήταν αλλεργικό στο χορτάρι. Μήπως μπέρδεψαν τα χορτάρια, δεν ξέρω τι. Τι να πω, δεν ξέρω. Πού το βάλα να παίζει, ρε παιδί μου, σε μολόκες. Δεν αποκλείεται μέχρι το βράδυ να έχουμε ακόμα μια μεταγραφή στο μπάσκετ. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Στο βόλεϊ, Δευτέρα ή Τρίτη, θα ανακοινωθεί Έλληνας καλός παίχτης. Ναι. Και μετά που θα κλείσουμε θα κάνω μία ανάλυση, θα πω τα πάντα για τον Ρούντι Βερχόεφ, τον Καναδό. Για να φτάσει η μπάλα στο Ρούντι όμως, πρέπει κάποιοι να προσέξουμε. Κάποιοι ματώσανε. Όχι μόνο ματώσανε, ξέρω πολύ καλά το τι ακριβώς έγινε. Λυπάμαι πραγματικά με τη στάση του, ενώ δύο φορές του δόθηκε ευκαιρία να παίξει βόλεϊ στον Ηρακλή και δεν τα κατάφερε. Και λυπάμαι πάρα πολύ για την πράξη του να μην υπογράψει για να παίξει η ομάδα. Αναφέρομαι φυσικά στο ψηλό, στον Αρμένα. Στον Απόστολο. Βέβαια, ο ίδιος έχει γράψει τη δική του απάντηση στο διαδίκτυο και στο Facebook. Τι καταγράφοντας, έγραψε, μπορείς να το διαβάσεις στα social media, καταγράφοντας τα δικά του παράπονα, κάνοντας τα δικά του κατηγορώ. Είναι άσχημο, όμως. Είναι λυπηρό το. Δεν είναι έτσι, γιατί το ζήσαμε πολύ κοντά. Ήμουνα και την ημέρα που τον περιμένω τα παιδιά με τα λεφτά στο χέρι. Ναι. Τα μετρούσανε μπροστά μου τα λεφτά. Τον περιμένανε και το μεσημέρι. Ένας από τους 3-4 που τον περιμέναν ήμουν και εγώ. Ήμουνα εκεί. Τέλος πάντων. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτά τα χρόνια παίχτησε το ίδιο έκανε. Ναι. Το ίδιο έκανε και ο Κώστας ο Προύσαλης και συγχαρητήρια, ο οποίος συμφώνησε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να πληρωθεί, τον πήρε και τηλέφωνο και ο άλλος φυσικά αρνήθηκε. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτά τα χρόνια παίχτης του Ηρακλή στο βόλεϊ δεν έχει πιστολιαστεί. Να μιλήσω λαϊκά. Ναι, και παίχτες του βόλεϊ, το πόσο ταλαιπωρήσανε τον Ηρακλή είναι απίστευτο. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω ονόματα. Παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε, πραγματικά τα μεγαλώσαμε στα χέρια μας. Ήταν από τους πρώτους που στέλνανε χαρτιά και ζητούσανε, ο ένας ζητούσε 1500 ευρώ, άλλος ζητούσε 3000 ευρώ, άλλος. Και όλα αυτά τα θέσια βέβαια, να ξαναπούμε ότι δεν είναι του Μάκη. Ξέρουμε ποιανού είναι. Εκείνον όλοι οι οποίοι το παίζανε τότε νεόπλουτοι.
και αφήσανε θέση 350 χιλιάρικα. Εποχή Κολύμπατζη, α το πω εγώ. Κολύμπατζη, μπράβο, δεν το θυμάμαι το όνομά του. Εποχή Κολύμπατζη. Ήταν. Βέβαια. Αυτά είναι. Και μάλιστα ποτέ μα ποτέ δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ για να βοηθήσει. Υπάρχουν και πιο παλιά. Υπάρχουν και πιο παλιά. Δηλαδή, θυμάσαι που έσκασε πριν μήνες η περίπτωση του Γκυρτζίκη. Που ο Γκυρτζίκη έπεσε στο Ηρακλή το 2003-2002. Το βλέπω εδώ στη Θέρμη, είναι προπόνηση κοριτσάκια. Είναι σχεδόν συνομιλικός μου. Υπάρχουν και τόσο παλιά. Αλλά τα περισσότερα που σκάσανε ήταν Κολύμπατζη εποχή. Του Κολύμπατζη. Βέβαια. Και να το ξαναπούμε για μία ακόμη φορά. Αυτό χρειάζεται συχνά πυκνά να το ακούει ο κόσμος, ότι ό,τι έσοδα έχει το βόλεϊ, τηλεοπτικά κτλ., δίνονται σε όλους εκείνους τους παλιούς που άφησε τα χρέη του κυρίου Κολύμπατζη, τα πληρώνουν τα παιδιά. Καταλάβατε, και γι' αυτό δεν έχει έσοδα το βόλεϊ. Γιατί φανταστείτε να έχουμε τα 350 διαρκείας και να έχουμε και τα έσοδα τα τηλεοπτικά, τι ομάδα θα κάναμε. Το έχει αντιληφθεί κανείς. Άστο. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν έχουν έσοδα από το βόλεϊ, από τον ερασιτέχνη. Έχουν έσοδα από έναν-δύο χωσάδες που βάζουν λεφτά στα τμήματα. Εμείς δεν έχουμε αυτούς τους χωσάδες. Έτσι. Κάποτε είχαν αυτά. Τον Βερχόεφ πώς τον βλέπεις τώρα? Κοίταξε. Είναι ένας πολύ ποιοτικός διαγώνιος. Αλλά για να φτάσει μπάλα στον Καναδό θα πρέπει να κάνουν σωστή δουλειά την επιλογή των τεσσαριών. Τα τεσσάρια θα παίξουν τον κύριο ρόλο. Το πιτυρικά τον εμπιστεύομαι γιατί αποκτάει εμπειρίες. Τον Μπουράκι, τον Λίμπερο. Ναι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Άρα θα πρέπει να πλαισιωθεί από τεσσάρια τέτοια που να μπορούν να σηκώσουν σωστά την μπάλα, να τη στείλουν στον Κώστα και ο Κώστας να κάνει τη δουλειά του. Πιστεύω ότι άμα πάει σωστά η μπάλα στον Ολλανδό θα τελειώνει όλες τις μπάλες. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός διαγώνιος. Από τη στιγμή είναι που... ο πιο ποιοτικός, είναι ο πιο... βαράει από παντού. Βαράει από όλες τις πλευρές. Δεν βαράει μόνο κόμματα. Τον είδαν και στο βίντεο ο κόσμος που έχει ανέβει. Η μεγαλύτερη του επιτυχία είναι η πέμπτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, έτσι, το 16. Ναι. Που είναι πριν τρία χρόνια, δεν είναι τόσο μακριά. Έχει ένα σερβίς δυναμίτη, συμπαδεύει γωνίες στο σερβίς. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός διαγώνιος. Τώρα, αν και το συμπαθώ τον Ποπόφ, τώρα με αυτό που είπες, με κάνεις να θυμηθώ ότι ήρθε στον Ηρακλή διαγώνιος που είχε floating service. Ναι, να σου πω κάτι. Είχε floating service ο Ρώσος, αλλά την ταχύτητα που είχε πάνω στο φιλέ είναι ίσως ο πιο γρήγορος διαγώνιος που έχουμε δει στον Ηρακλή. Καλός παίκτης ήταν. Ο πιο ταχύτατος διαγώνιος που έχουμε δει. Ακόμα και από τους παλιούς μεγάλους διαγώνιους, ήταν πιο γρήγορος, ρε παιδί μου. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος ο Ρώσος, απλά είχε αυτό το μειονέκτημα, το οποίο για ένα διαγώνιο είναι πολύ σοβαρό μειονέκτημα, να μην μπορεί να κάνει σερβίς. Ή μάλλον να κάνει αυτό το floating service και να μην κάνει jump. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν σε κάνει 2-3 άσους ο διαγώνιος, μετά η περιστροφή δυσκολεύει. Αυτά τα είδαμε βέβαια τα καλά τα χρόνια, τώρα εντάξει. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλή ομάδα στο βόλεϊ. Το θέμα είναι να μπορέσει να βρεθεί κάποιος κάποια στιγμή και να πει το Μάκη, αφού έχεις φτιάξει αυτό το κομμάτι και ξέρεις κάτι. Αυτό ήθελα να το τονίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάκης ο Καλαϊτζίδης πήρε την αδειοδότηση. Έχει πλέον τις επαφές του. Είναι ένα αγαπητό πρόσωπο με την Ομοσπονδία. Δηλαδή, θα πρέπει να ξέρουν όλοι το πώς παραγωγικά, ρε παιδί, πώς φτιάχνονται κάποιοι παράγοντες. Όλοι του λένε ναι. Λοιπόν, παρένθεση. Παρένθεση. Σε διακόπτω. Δεν σου είπα ότι θα σκάσει μεταγραφή στο μπάσκετ. Για πες. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον καλαθοσφαιριστή Θοδωρή Ζάρα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2019-2020 στην Basket League. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας και το ευχόμαστε να είναι δυνατός, υγιής και εύστοχος όπως πάντα. Το υπόλοιπο της ανακοίνωσης έχει το βιογραφικό του, αφού κλείσουμε θα το διαβάσω μετά το διάλειμμα.
Εντάξει, ο κόσμος κυρίως τον ξέρει από ΠΑΟΚ και Άρη που έπαιζε τα τελευταία χρόνια. Έτσι, 15 με 17 ήταν στον Άρη, 17-19 είναι στον ΠΑΟΚ. Άμα είναι σε καλή μέρα, έχει κολόχερο, συγγνώμη για την έκφραση. Και είναι ένας, είναι μια πολύ καλή περίπτωση Έλληνα αθλητή για, για αυτή την μπάσκετ. Είναι πολύ καλός αθλητής. Πολύ καλός αθλητής. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Λοιπόν, αφού ο Ζάρα σας χαιρετάει όπως εκείνο το, το καμπόικο, το ελληνικό το έργο, με κούρκουλους, πώς το λένε, με τις πιστολιές, τη θυμάσαι την ταινία. Με κούρκουλο και πιστολιές. Όχι κούρκουλο, τι κούρκουλος ήταν. Με βόγλι, κούρκουλο. Με βόγλι. Με βόγλι, ρε, ο Ζάρα σας χαιρετάει. Με βόγλι. Έτσι λοιπόν και ο Σωτηρόπουλος σας χαιρετάει. Μας κράζει ο φίλος σου ο Μάνος. Ναι. Που λέει να φύγετε για να, να φύγεις γιατί θέλει να μιλήσει κι αυτός. Α, εντάξει. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στο φίλο μου. Διάλειμμα θα βάλουμε πρώτα. Εδώ είμαστε σοβαρό ραδιόφωνο. Έγινε. Καλές βουτιές να ευχηθώ. Γεια πολλά. Να περάσεις καλά και θα το πω και στον αέρα να μου κάνεις μια αγκαλιά στον αξιολάτρευτο καπετάνιο που επιτέλους θα γνωρίσεις και εσύ από κοντά. Ήμουν πρόσφατα εκεί. Θα βρεθώ με καπετάνιο. Στη Λευκάδα. Είναι Ηρακλειδέας Λευκαδίτης. Για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Δεν γεννήθηκε εδώ, είδε το Χατσιπαναγί και πήγε στη Λευκάδα. Γεννήθηκε στη Λευκάδα, ζει στη Λευκάδα, δεν έφυγε ποτέ από τη Λευκάδα και είναι Ηρακλής. Αυτό δεν θα πρέπει να το κοιτάξει. Θα πάω λοιπόν στον καπετάνιο και να ένα πιεσόμετρο πάρτου. Λοιπόν, δεν θα βγάλεις και το βετεράνο, το γέροντα, το φίλο μου. Ποιο, τον παππού. Ναι, ρε. Ας τον ξεκουράζεται στην πισίνα αυτός τώρα. Το Λυκόπουλο, λοιπόν, εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά, Στέφανε, καλά να περνάς. Αυτά με το σχόλιο του Στέφανου Σωτηρόπουλου, ο οποίος δεν θα κάνει σήμερα εκπομπή, ήδη έχει ξεκινήσει τις βουτιές. Λοιπόν, ο Ζάρας ανακοινώθηκε πριν από λίγο, καλώς να ορίσει. Καλώς ήρθε στον Ηρακλή, Θοδωρή Ζάρας, με καλή πορεία. Στην Α1 αρκετές ομάδες, ΑΕΛ, Κολοσσό, Ρόδου, Καβάλα, ΚΑΟΔ και πολύ καλή παρουσία και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ, πλέον είναι αθλητής του Ηρακλή. Ακόμα μια σημαντική προσθήκη Έλληνα, γιατί ναι μεν λέμε ότι πρέπει να έχεις 5-6 Αμερικανούς για να πας καλά στην Α1, αλλά και ο Καβαδάς ήρθε και ο Μανολόπουλος ήρθε και ο Ζάρας ήρθε και είναι σημαντικοί παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Και γίνεται δουλίτσα με τις μεταγραφές. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε μία συνεντευξούλα για μία επιτυχία σε τμήμα του Ηρακλή, στο Στίβο. Και μετά χρωστάω βιογραφικό Ζάρα, χρωστάω βιογραφικό Βερχόεφ και τα δικά σας μηνύματα, τα οποία επίσης χρωστάω. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για βλέπεις στο Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε μέχρι τις 9 σήμερα. Από τώρα θα σας το πω ότι την άλλη Παρασκευή πάλι θα είμαστε 2 ώρα, 7 με 9. Μακάρι να έχουμε μεταγραφές στο μπάσκετ και στο βόλεϊ να λέμε, γιατί ποδόσφαιρο, ας το καλύτερα. Σας δώσαμε την είδηση που βγήκε εκείνη τη στιγμή από την ΚΑΕ Ηρακλής, η ανακοίνωση για την απόκτηση του Θοδωρή Ζάρα. Και θα διαβάσω όλη την ανακοίνωση που χρωστάω πριν το διάλειμμα, όση ώρα ήμασταν με τον Στέφανο Σωτηρόπουλο και ακούγαμε το δικό του σχόλιο. Και μετά θα πάω και στα μηνύματά σας. Λοιπόν, δώσ' μου λίγο μπίλι. Ο Θοδωρής Ζάρας, γνωστός για την εικονότητά του στο σουτ και με εμπειρία δράση σε αρκετές ομάδες με ελληνική και ευρωπαϊκή δράση, γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου του 87, έχει και γενέθλια σε λίγο. Σε λίγες μέρες, σε τρεις. Στη Θεσσαλονίκη έχει ύψος 1,97, αγωνίζεται στη θέση shooting guard και small forward. Ξεκίνησε την καριέρα του στον αθλητικό όμιλο Σταυρούπολης και σε ηλικία 17 ετών συμφώνησε με το ICBS, όπου αγωνίστηκε από το 2004 ως το 2008 στην Α2. 8-9 έπαιξε για πρώτη φορά στην Basket League με τη φανέλα της ΑΕΛ Άρισσας, με την οποία έχει κατά μέσο όρο 6,1 πόντους. Η επόμενη σεζόν το βρήκε στη Ρόδο για λογαριασμό του Κολοσσού. 3,96 πόντους σε 26 αγώνες.
Μετακινήθηκε στην Καβάλα την επόμενη χρονιά. Δεν αγωνίστηκε καθόλου λόγω τραυματισμού. Τη σεζόν 11-12 συμφώνησε με τον Γκάουτ, τον οποίο έμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Η πορεία του στην ομάδα της Δράμας ήταν ανωδική, καθώς οι αριθμοί του ανέβαιναν σταδιακά και η σεζόν 14-15 ήταν η καλύτερη της καριέρας του με 13,2 πόντους, 2,1 rebound και 2,3 assist. Στα 4 χρόνια που έμεινε στον Γκάουτ, πραγματοποίησε 102 συμμετοχές στην Basket League. Η επόμενη διετία τον βρήκε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. Τη σεζόν 15-16 με 6,2 πόντους, 1,5 rebound και 0,8 assist σε 34 αγώνες πρωταθλήματος. Ενώ τη σεζόν 16-17 είχε 7,7 πόντους, 0,8 rebound και 1,7 assist σε 33 παιχνίδια. Αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια του Basketball Champions League, στα οποία είχε 8,4 πόντους. Στην πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, όπου συνέχισε μετά, είχε 6,8 πόντους. Ενώ σε 13 παιχνίδια για τον Basketball Champions League είχε 7,5 πόντους. Φέτος σε 26 αγώνες είχε 4,96 πόντους, 89,7 στις βολές, 38,4 στα τρίποντα, 34,6 στα δίποντα. Ήταν πρώτος στην Α1 στις βολές. Μία assist κατά μέσο όρο, ενώ αγωνίστηκε και στο Basketball Champions League. 13 αγώνες, 13,7 λεπτά, 5,6 πόντι. Να τον καλωσορίσουμε και εμείς για ακόμη μια φορά, το Θοδωρή Ζάρα στα Κιανόλευκα, μετά την ανακοίνωση. Την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής. Άρα έχουμε Ζάρα, Μανολόπουλο, Καβαδά και τους δύο ξένους, τον Αμερικανό και τον Καναδό μέχρι στιγμής. Μια πεντάδα φτιάξαμε. Όσον αφορά το ερώτημα του φίλου μου του Μάνου, του άλλου Μάνου, έχω δύο Μάνους που ακούν πιστά την εκπομπή, ο Κακαρούδης και ο Καλατζίδης θα παραμείνουν λογικά στην ομάδα. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι ανανεώσεις τους. Προφανώς θα γίνει κάποια στιγμή. Τι έχουμε, παρέμβαση? Παρέμβαση έχουμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, σε σένα και σε όλους όσους αγαπούν τον Ηρακλή. Καλησπέρα φίλε Μάνο. Δεν θα μπορούσα να μην πάρω τηλέφωνο, διότι όπως εγώ, χιλιάδες φίλοι του Ηρακλή μας έχουν πάθει από βέρτιγκο, ζαλάδα, βαράν τα κεφάλια τους στον τοίχο. Και να το εξηγήσω πολύ. Ό,τι έχει απομείνει από το κεφάλι μέσα, το βαράμε. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ κάποιοι τύποι μπερδεύτηκαν και μπερδεύτηκαν χοντρά. Και θέλω να μάθω ποιοι είναι αυτοί που πηγαίνουν άλλο στην Κέρκυρα, άλλο στον Καραϊσκάκη, άλλο στο Βόλο, άλλο στην Τρίγρια, άλλο στο Αχλαμέρ, άλλο στο Ισλαμαμπάντ, στην Καπερναούμ κτλ. Κτλ. Τόσους πολλούς παράγοντες έχει ο Ηρακλής που ενδιαφέρονται να πάνε να πάρουν τα φημή. Και δεν έχουν ούτε τσίχλα. Και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τον Παπαδόπουλος τον παρουσιάσανε πριν από εμάς να πάει στον Άρη. Ωραία. Ωραία. Τον παρουσιάσανε με γιστάνα και εγώ δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος που στους Φιλαδέλφια Sixers δεν ξέρω εγώ τι. Ήρθε στον Ηρακλή. Ο κύριος αυτός απέτυχε. Κατάφερε να ρίξει τον Ηρακλή. Και αυτός και η παρέα του. Είναι μια σειρά ανθρώπων που ήταν δίπλα. Όλοι δεν κατηγόρησαν αυτόνα, κατηγόρησαν την αυτόνομη θύρα 10. Τι έκανε η αυτόνομη θύρα 10? Πήρε τον πρώτο τεχνικό που ανέβαζε όλες τις ομάδες. Εντάξει. Και λέει όρμα αδερφέ, να σωθούμε. Και από εκεί αρχίζουν τα ευτράπελα. Φτάνουμε στο σημείο αυτή η διοίκηση να έχει χωριστεί στα δύο, στον κύριο Τόμ Τζόουνς Παπαδόπουλο Λί και στον κύριο Ηλία Θεοδωρίδη, με μια άλλη σειρά ανθρώπων που θέλουν να φάνε τον Τόμ Παπαδόπουλο και να συνεχίσουν αυτό το έργο, για να λέμε στον κόσμο την αλήθεια. Γνωστά είναι αυτά. Μπράβο. Τα έχουμε πει εδώ. Συνέχεια τα λέμε. Ο κόσμος του Ηρακλή που ευθύνεται όμως, γιατί θα τρελαθούμε κάποια στιγμή.
Τον Παπαδόπουλος, καμένο χαρτί. Ηλίας Θεοδωρίδης, τι ρόλο, τι νέα, από πού και ως πού, ξαφνικά, και όλα αυτά τυχαία που συνέβησαν όλη αυτή τη χρονιά. Και ποιον παρακαλάμε. Κύριος Χατζόγλου. Άλλο αυτό. Από πού ξεφύτρωσε ο κύριος αυτός. Βετεράνος ποδοσφαιριστής στην Ηρακλή και ήταν στη διοίκηση. Δεν με ενδιαφέρει τι ήτανε. Δεν μπορεί αυτός και ο κάθε αυτός, ονομάζομαι Εμμανουήλ Πασάκης, να βγαίνει και να λέει καλή επιτυχία στη νίκη Βόλου, γιατί δεν θα αγωνιστεί ο Ηρακλής, θα αγωνιστεί η νίκη Βόλου. Πόσο πρέπει να ξεφτυλίσουν τον Ηρακλή αυτοί οι παράγοντες, οι δίθεν παράγοντες, ο κολλητός του ένα και του άλλου, ιδρυτικό σωματείο, να είχαμε να λέγαμε, ο πεθαμένος δεν κλάνει. Και φτάσαμε στο σημείο, δημοσιογράφοι του Ηρακλή, να κάνουν τεμενάδες στον κύριο Αντώνη Πασχαλίδη και στο άφημί του, μαζί με παράγοντες του Ηρακλή, που ξεχνάν πολύ εύκολα ότι η συγκεκριμένη διοίκηση, που εγώ ήμουν υποστηρικτής της όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπως πολλοί, εγώ λέω για μένα, γιατί γράφουν για μένα, ακούω για μένα, δέχομαι τα πάντα, αλλά πάντα καταλαβαίνω τι γίνεται. Έχω ένα προαίσθημα, ξέρεις γιατί δεν τα παίρνω. Και δεν έχω ανάγκη να τα πάρω. Και ας βγει ένας δημοσιογράφος του Ηρακλή Ρεπόρτερ να πει ποτέ ότι με είδε στη Μίκρα οποιαδήποτε ώρα. Και ρωτάω λοιπόν, πάμε να θωώσουμε και αυτούς που μας καταστρέψανε. Για ποιο λόγο. Υπάρχουν νοσταλγοί του Ρέμου σε αυτή την πόλη. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Δημοσιογράφοι. Όχι, όχι. Δημοσιογράφοι είπα, όχι του Ηρακλή. Α! Δημοσιογράφοι. Α, γιατί πριν πες του Ηρακλή. Όχι, είπα δημοσιογράφοι. Α, okay. Και κόσμος του Ηρακλή υπάρχει, μάλλον στο Facebook χαμός γινόταν. Και εδώ είχα μηνύματα, να του ζητήσουμε συγγνώμη και τέτοια. Να ζητήσουμε συγγνώμη σε ποιον. Στο Ρέμο. Σε αυτό που πήγε να βάλει το Σοφορόπουλο, τον Τζουρέκα και ο Σπανουδάκης φυλακή. Σε αυτό που μέχρι πρότινος κυνηγού στα δικαστήρια τον Ηρακλή, σε αυτόν. Α, μπράβο, σε αυτόν που βγαίνει σε όλες τις εκπομπές. Γιατί είναι η δουλειά του τέτοια και στη δουλειά του είναι πρώτος και μπράβο. Όταν του ήταν πρόεδρος και μεγαλομέτωχος του Ηρακλή, δεν έβγαινε σε όλες τις εκπομπές να προβάλλει τον Ηρακλή, να τον διαφημίσει. Μην ψάχνεις. Κινητά άλλαζε ανά δύο μέρες όταν ήταν πρόεδρος και μεγαλομέτωχος του Ηρακλή. Όχι γιατί το δαγκώναν οι Ηρακλειδείς. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ούτε εγώ έβαλα στο Καφτατζόγλιο αυτούς τους ανθρώπους πριν φύγει να κυκλοφορούν μέσα στα αποδυτήρια, να σπάνε τις πόρτες, να κυνηγούνται οι παίκτες και ούτω καθεξής. Αλλά ο κόσμος ξεχνάει εύκολα. Τα ξεχνάει. Είναι πολλά, λέει, είναι πάρα πολλά. Σήμερα μια είδηση θανάτου, λέει, Θεέ μου, σοκαρίζεται, χτυπάει ξύλο και αύριο δεν το θυμάται. Αυτοί είμαστε στον Ηρακλή. Μανώ, αυτό που είπαμε και με τον Στέφανο νωρίτερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη χρήματος και η έλλειψη σοβαρότητας παύλα οργάνωσης. Φιλέ, δεν υπάρχει τίποτα από τα δύο. Και όσο δεν έχουμε τίποτα από τα δύο, χαίρι δεν θα δούμε. Σε καμία περίπτωση, εγώ λέω, βγάζω το καπέλο στην αυτόνομη, σοβαρά σου μιλάω, έχω τραβήξει πολλά στη ζωή μου, με πολλές εγχειρήσεις τελευταία, που δεν... Αυτό που είπε ο Στέφανος είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Σε 48 ώρες θα είχε βρει αφημί. Τι είχε γίνει με την ομάδα που έγινε μέσα σε 15 μέρες.
Αυτή η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Στη Γάμα Εθνική, ναι, βέβαια. Είπε κανείς ένα μπράβο. Μπράβο ρε σε αυτά τα παιδιά. Είπε ποτέ κανείς για τα δικαστήρια, τα χρήματα που μαζεύονται, πώς μαζεύονται, με τι αίμα, τα διαρκείας και όλα αυτά. Έχουν μάθει να λένε οι αναρχικοί, τα κουμούνια, η ραδιοφωνική παραγωγή, ο κάθε πεταμένος που πιάνει μικρόφωνο και δεν ξέρει τι του γίνεται. Μην χαρακτηρίζει, παρακαλώ. Δεν είπα όνομα, Γιώργο. Δεν έχει σημασία. Να είσαι κόσμιος. Να είσαι κόσμιος. Να είσαι κόσμιος, σε παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Εγώ ευχαριστώ. Αυτοί λοιπόν οι τυχάρπαστοι που πιάνουν ένα μικρόφωνο, το εξευγενίζω λίγο, και κάθονται και μιλάνε και λένε και λένε και λένε. Δεν έχουν σκεφτεί ποτέ όμως ότι αυτοί οι αναρχικοί, οι κομμουνιστές, εγώ είμαι ο δημοκράτης από μικρό παιδί, με ξέρει και ο Θεός ακόμα. Εσύ αγαπάς όλα τα μπλε, ναι. Και τον ευχαριστώ που δεν με έχει πάρει μέχρι στιγμής. Δίνουν το αίμα τους καθημερινά, καθημερινά, και είναι δίπλα στο συνάνθρωπο Ηρακλειδέα, στο τμήμα του Ηρακλή. Μπράβο στο Μάκη τον Καλαϊτζίδη, που ένας άνθρωπος κοντεύει να παθαίνει κάθε μέρα 4 εγκεφαλικά για να μπορεί να κρατάει αυτό το καράβι που λέγεται Βόλεϊ Ηρακλής. Μπράβο και στον κύριο Δρακόπουλο. Αν και είπε να πάρουμε τον Μπούλο, θα τον πάρω προσωπικά τον κύριο Δρακόπουλο. Να του πω για ποιος είναι ο Μπούλος. Ναι, επειδή το έγραψε, δεν χρειάζεται ότι πρέπει να το λέμε και στον αέρα τώρα. Θα το λέω στον αέρα εγώ, διότι είναι φίλος μου ο Θόδωρος. Ναι βρε, αλλά είναι λέξη που δεν πρέπει να λέμε στον αέρα. Είναι καλό παιδί και δεν πρέπει να ασχολείται με αυτά. Εννοείται αυτό, 100%. Μεγάλο του λάθος. Απλά τη λέξη αυτή ας μην τη λέμε στον αέρα. Το 10 του Ηρακλή δεν είναι στο Facebook να βγει φωτογραφία με την, πώς τη λένε, την Πετρούλα, και να την ανεβάσει στο Βέρτη. Δεν ασχολείσαι με αυτά. Ήταν φάουλ μεγάλο αυτό, ήταν φάουλ. Εσύ Θόδωρε δεν ασχολείσαι με αυτά. Εσύ κάνεις καλά τη δουλειά σου, κοιτάς να έχεις το λαό, κάνεις, τους πελάτες. Κάνεις και τις μεταγραφές σου και είσαι πρώτος μάγκας. Α, και είσαι πρώτος μάγκας. Για 100 χρόνια και σου κάνουν και άγαλμα. Δεν λες τώρα τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί εσύ να λες τέτοια πράγματα. Αλλά μπορεί να έχεις κακές παρέες. Δικαιολογήσε. Μπορεί. Δικαιολογήσε. Γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε γλύφτες ούτε πιαστρόνια. Δικαιολογήσε προς το παρόν. Μην το ξανακάνεις όμως. Δεν μπορεί να μας μιλάνε για παράγοντες του Ηρακλή. Τι είναι όλοι αυτοί. Ξαφνικά βρέθηκαν τόσοι παράγοντες του Ηρακλή που πηγαίνουν από την Άρτα στη Θήβα, από τη Θήβα στην Ιαπωνία και από την Ιαπωνία στο Καστελόριζο να βρουν. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία και το κάνουν και με άλλο τρόπο. Δεν χρειάζεται να τρέχουν χιλιόμετρα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αντί να ψάχνουν οι φίλοι του Ηρακλή, οι οπαδοί του Ηρακλή, αυτοί που είναι αντιαυτόνομοι, ρε παιδί μου, με το δίκιο τους και με το κάθε δίκιο τους. Όλοι οι Ηρακλείς είναι άσετα, τι είναι ο ένας, είναι τι είναι ο άλλος. Είναι όλοι οι Ηρακλείς. Και αντί λοιπόν να τα βάζουν με αυτούς, βγαίνει ένας μπέος που κάποτε δεν τολμούσε να έρθει στο Καφταζόγλιο ή στην Ευκαρπία. Δεν βγαίνει, τον βγάζουνε συγκεκριμένα. Και σε ξεφτιλίζει, εσύ συμπληρώνεις πολύ ωραία, καλά κάνεις. Σε ξεφτιλίζει. Δεν βγαίνει από μόνος του. Σε ξεφτιλίζει με 18 δανεικούς του ΠΑΟΚ και θέλετε το Βόλο. Σε ξεφτιλίζει. Βγαίνει ο άλλος από την Τρίγλια, λέει να κάνουμε τα μισά παιχνίδια στην Τρίγλια. Λες και είναι το Περναμπέου στην Τρίγλια. Βρε ποιος είσαι εσύ, τι λες εσύ τώρα. Ποιοι είστε εσείς που πάτε και συζητάτε. Καταστροφής του Ηρακλή είστε. Αυτοί είστε.
Και θα κλείσω εδώ, Γιώργο μου. Γιατί μπορεί να θέλει να βγει κάποιος άλλος. Εγώ θα κλείσω έτσι. Λυπάμαι για την κατάδια της κατάδιας τους. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτή ήταν η παρέμβαση, η τηλεφωνική. Ήθελε να τα πει, τα είπε, ξέσπασε. Ο φίλος ο Μάνος όλα αυτά τα χρόνια μας ακούει καθημερινά. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, να πάμε σε διάλειμμα, ε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, λέει ο φίλος ο Θωμάς από την Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια. Κάνεις 2 ώρες εκπομπή και μας φαίνεται θείο δώρο. Σιγά, Θωμά μου, σιγά. Σιγά, σιγά. Μιας και είναι το μόνο ευχάριστο νέο. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες, αλλά δεν ξέρω εσύ, Θωμά, αν είναι ευχάριστο νέο το ότι κάνουμε 2 ώρες εκπομπή και σήμερα και την άλλη Παρασκευή. Α, και την Τρίτη θα κάνουμε 7 με 8.30, μια μισή ώρα εκπομπή. Γιατί το ποδόσφαιρο πληγώνει πολύ περαστικά μας. Ευχάριστο νέο μπορεί να είναι ότι έχουμε παραπάνω ώρα να μιλάμε για Ηρακλή. Το δυσάρεστο είναι ότι αν εξαιρέσουμε μπάσκετ και βόλεϊ και 10 ώρες να είχαμε, δεν θα λέγαμε κάτι ευχάριστο για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Αυτό είναι το θέμα. Δύο mail πριν πάμε στο διάλειμμα. Ο Μπάμπης επανέρχεται και λέει, ναι, συγγνώμη, όλα τα ρεπορτάζ όμως δεν λένε ότι ισχύουν. Πώς είναι δυνατόν να φέρει χαρτί, δεν γίνεται, ας είμαστε λίγο σοβαροί. Αν θέλουν Σόνι και καλά να κάνουν τον Ηρακλή δόξα κάτω Καμίλας ή Τρίγλιας, μας το πούνε. Στο ξαναλέω, για ακόμα μια φορά. Τα ρεπορτάζ γράφουν αυτά που δεν βγάζουν από το μυαλό τους, αλλά αυτά που τους μεταφέρουν αυτοί που είναι συζητήσεις. Αυτοί που είναι συζητήσεις λοιπόν από τους φορείς του Ηρακλή, μετέφεραν τις προηγούμενες μέρες, μετά τη συνάντηση με τον Παπαδόπουλο, ότι του δώσαμε περιθώριο ως το Σάββατο το προηγούμενο να μας φέρει χαρτί από το Βόλο. Αν δεν μας φέρει χαρτί, τελείωσε. Ο Τόμ λέει ότι αν δεν φέρετε τα λεφτά, δεν φέρνω χαρτί. Δεν βγάλε άκρη τώρα. Και ο φίλος ο Παναγιώτης από την Πάτμο, και αυτός πιστός όλα αυτά τα χρόνια, και μάλιστα από μακριά. Δεν έχω πάει και ποτέ στην Πάτμο, πρέπει να πάω κάποια στιγμή. Γιώργο, καλησπέρα. Σήμερα το πρόβλημα του Ηρακλή είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ούτε μεγαλοεπενδυτές ούτε μικροεπενδυτές. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα λεγόμενα περιβόλου, Τρίγλες κλπ. Είναι όνειρα θερινής νυχτός. Δυστυχώς η σημερινή κοινωνική, αθλητική και ποδοσφαιρική πραγματικότητα δεν πας πουθενά χωρίς χρήματα. Χαιρετισμούς, λέει ο φίλος Παναγιώτης. Έχεις απόλυτο δίκιο, το τονίσαμε και νωρίτερα. Φίλο μου Παναγιώτη, και να είσαι καλά εκεί στην Πάτμο. Χωρίς λεφτά και χωρίς οργάνωση και σοβαρότητα δεν γίνεται τίποτα. Και στον Ηρακλή, στο ποδόσφαιρο, δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Ανοργάνωτη είναι. Ασόβαροι είναι και δεν υπάρχουν και λεφτά. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Σήμερα ώρες για μπλε όπως και την άλλη Παρασκευή. 7 με 9. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Καλή παρέα είστε μέσα στο κατά καλό καιρό. Πάρκινγκ βρίσκεις για πλάκα από κάτω. Έχει φύγει όλος ο κόσμος. Είμαστε όμως εδώ, κρατάμε γερά. Και σας ενημερώνουμε για τον Ηρακλή. Πάμε να ασχοληθούμε με μία ακόμα επιτυχία που προστίθεται σε αυτές που προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες για τον Κιανόλευκο Στίβο, για το τμήμα Στίβου του Ηρακλή. Πρόσφατα λοιπόν είχαμε την πρώτη θέση για την 15χρονη, παρακαλώ, Βασιλική Καλιμογιάννη, η οποία τερμάτισε πρώτη στα 3.000 μέτρα κορασίδων στο πλαίσιο της Διεθνούς Αθλητικής Συνάντησης Στίβου Ελλάδας-Κύπρου. Τα θερμά μας συγχαρητήρια φυσικά. Και στην ίδια τη Βασιλική, τη μικρή αθλήτρια του Ηρακλή, και στον προπονητή της που είναι και αθλητής του Ηρακλή, που έχουμε ξαναμιλήσει φυσικά εδώ στην ώρα για μπλε, ο Ιάσον Ιωαννίδης είναι στην γραμμή μας. Ιάσονα, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε βασικά. Ναι, ήταν επιτυχία αυτή η θέση, γιατί ήταν, όπως είπατε, μικρή, 15 χρονών, mm-hmm. και κέρδισε και την κατηγορία της, όπως πέρσι, βγήκε δεύτερη και στη μεγαλύτερη κατηγορία και πήγε σε αυτή τη συνάντηση που είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά τα οποία είναι μπροστά και είναι μια ευκαιρία να τρέξουμε την εθνική ομάδα, να φορέσει το εθνόσημο και κατάφερε να κερδίσει και εκεί. Μπράβο της. Και μπράβο της σε ένα... αγώνισμα δύσκολο, γιατί τώρα στα 15 σου 3.000 μέτρα και να κάνεις και αυτό το χρόνο δεν είναι και εύκολο πράγμα.
Το ξέρεις καλά γιατί είσαι των αποστάσεων. Εντάξει, όλα είναι δύσκολα, σε όλα τα αθλήματα, όλα τα αγωνίσματα είναι δύσκολα. Η αντοχή έχει μια μεγαλύτερη δυσκολία. Απλά το θέμα είναι ότι στην αντοχή θέλεις περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι το δύσκολο, ναι, σε σχέση με τα υπόλοιπα αγωνίσματα στο στίβο. Εντάξει, κάναμε φέτος καλή χρονιά, δεν έχασε προπονήσεις, πέρσι έπαιζε και ποδόσφαιρο μαζί. Φέτος έκανε μόνο στίβο, χειμώνα, καλοκαίρι και δικαιώθηκε. Όπως και τα άλλα παιδιά που είχαμε πάρα πολλά παιδιά, έτσι να μην μείνουμε μόνο στην Βασιλική που κέρδισε. Είχαμε σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα συμμετοχή, πέμπτες, τέταρτες θέσεις, μετά από πολλά χρόνια, και βέβαια και αυτό το μετάλλιο που ήρθε τώρα. Και ήταν επίτυχη, αλλά όλα τα παιδιά αγωνίστηκαν και πήγαμε καλά φέτος, μπορώ να πω. Ήταν η πρώτη χρονιά που ήμασταν πολύ ανεβασμένοι. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που ο Ηρακλής τερμάτισε στους άντρες στην τρίτη θέση, μια πολύ καλή παρουσία με τα δύο μετάλλια που ήρθαν και από τον Μπόφτσι και από τον Βρανά, με τη δική σου παρουσία που ήσουν κοντά στο μετάλλιο, ήσουν στην τέταρτη θέση. Αλήθεια, Γιάσονα, πώς καταφέρνεις και συνδυάζεις το να προπονείς τα μικρά παιδιά και να παραμένεις και αθλητής σε αυτό το επίπεδο? Εντάξει, είναι δύσκολο εν μέρη, αλλά και επειδή είναι στον ίδιο χώρο, προσπαθώ να τα συνδυάζω. Δηλαδή, κάνω την προπόνηση δική μου, τελειώνω και μετά. Ναι, και μετά έχω και το πρωί και το απόγευμα, έχω τα παιδιά. Εντάξει, απλά είμαι στο γήπεδο συνέχεια και είναι... Απ' τη μία είναι εύκολο, απ' την άλλη και δύσκολο. Εντάξει, έχει και τα θετικά, έχει και τα αρνητικά, δεν μπορώ να πω ότι είναι... Είστε όλοι μαζί, όλη μέρα εκεί στο στάδιο. Συνέχεια, προσπαθούμε, παλεύουμε. Είναι και άλλοι προπονητές, είναι και ο Έφορος που μας στηρίζει πάρα πολύ, ο κύριος Γιώργος Τσίτιλης, και γενικά και ο Γάμα Σίγμα είναι δίπλα μας. Είναι κοντά. Σε όλη την προσπάθεια είναι κοντά, ναι. Μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θέλω, βασικά πες μας για την προσπάθειά σου εκεί, για την τέταρτη θέση, για την εμπειρία. Εκεί η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια προσπάθεια, περιμέναμε λίγο καλύτερα, γιατί πήγε η προπόνηση καλά με τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο μέντορας, είμαστε μαζί, είναι αυτός στην ουσία ο προπονητής μου. Και πίστευα ότι θα πηγαίναμε καλύτερα, γιατί οι προπονήσεις αυτό δείχνανε. Βέβαια, εντάξει, ο αγώνας είναι αγώνας και πάντα δεν μπορείς να έχεις αυτό που περιμένεις. Κάπου έρχεται, κάπου δεν έρχεται. Πήραμε λίγο καλύτερο χρόνο, οπότε και καλύτερη θέση ερχότανε. Στόχος μου ήταν, βέβαια, να τρέξω με την εθνική ομάδα στο Bitco, τώρα που θα φύγουν τα παιδιά, να τους πω και αν μπορώ μέσα από το ραδιόφωνο καλή επιτυχία να έχει η ομάδα να πάνε καλά. Εντάξει, έτσι είναι ο αθλητισμός. Δεν μπορείς πάντα να πετυχαίνεις στόχους και αυτό είναι το ωραίο κιόλας, θα έλεγα. Σε πεισμόνι όμως, γιατί είσαι δυνατός αθλητής και σε πεισμόνι και για τη συνέχεια αυτό. Ναι, σίγουρα. Τώρα ξεκίνησα την προετοιμασία μου και για το μαραθώνιο που θα αγωνιστώ με το καλό στην Αθήνα, το κλασικό μαραθώνιο. Αυτό είναι αθλητισμός. Η καθημερινότητα, να αγαπάς αυτό που κάνεις και άλλες φορές δικαιώνεσαι, άλλες φορές δεν δικαιώνεσαι από το αποτέλεσμα, αλλά στην ουσία πάντα δικαιώνεσαι, άσχετα με το... γιατί έχεις να κερδίσεις μόνο μέσα από τον αθλητισμό. Δηλαδή και τα άλλα τα παιδιά, πρέπει να φτάνεις στο 100% το δυνατότητό σου. Αυτό μπορεί να είναι μια πρώτη θέση, μπορεί να είναι τρίτη θέση, μπορεί τέταρτη. Και αυτό θέλω να παίρνω από τα παιδιά και από τον εαυτό μου. Εγώ βέβαια περίμενα ότι το 100% ήταν λίγο πιο πάνω, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι, άμα ακούτε, όχι απογοητευμένος. Ήθελα κάτι περισσότερο, γιατί νομίζω ότι το είχα. Αλλά αυτό είναι το σημαντικό, να δίνεις το 100% και να κάνεις την προσπάθειά σου. Επόμενη στόχη, άρα, πρώτος είναι ο μαραθώνιος, μετά κάποιοι αγώνες που σε περιμένουν. Πρώτος μαραθώνιος, μετά ξεκινάμε πανελλήνιο πρωτάθλημα νομάλου δρόμου, που θα έχουμε πάλι μεγάλη συμμετοχή και με τα πιο μικρά παιδιά. Είσαι εκεί σταθερά στις αποστάσεις, έτσι, δεν τα αλλάζει με τίποτα. Εντάξει, όπως έχω ξαναπεί, σε επιλέγει το αγώνισμα. Σωστά. Δεν το επιλέγεις εσύ. Σωστά. Οπότε εντάξει, αυτό κάνουμε. Σε αυτό είμαστε καλύτεροι. Με αυτό συνεχίζουμε. Πες μου κάτι. Κάτι τελευταίο. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή στους άντρες είναι η τρίτη δύναμη στην Ελλάδα. Πώς το κατάφερε? Κοιτάξτε να δείτε, τρίτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι και εύπλαστο. Δηλαδή βλέπουμε τρίτη θέση. Αλλά του χρόνου πρέπει ξανά από το μηδέν. Αυτό είναι το με το στίβο, ότι ξανά ξεκινάς από το μηδέν. Το δύσκολο είναι να παραμείνεις ψηλά, έτσι. Και το θέμα είναι να παραμείνεις. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να βγάζεις δικά σου παιδιά, δικούς αθλητές. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με τις ακαδημίες, να φέρουμε τα παιδιά, να τα κρατήσουμε τα παιδιά.
να τους περάσουμε το αθλητικό πνεύμα και από εκεί και πέρα έχουμε και τη δυνατότητα, όπως η Βασιλική η οποία έφτασε εκεί ψηλά, να φέρουμε και άλλα παιδιά. Μόνο μέσα από τις ακαδημίες και με δικά σου παιδιά μπορείς να φτάσεις. Πολλοί σύλλογοι κάνουν μεταγραφές στην κατηγορία των ανδρών, ναι, για να πάρουν τη βαθμολογία. Και ο Ηρακλής το έκανε αυτό τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ήταν μια λάβα τακτική. Αυτό σε φέρνει γρήγορα στην κορυφή. Τώρα πάει να βγάλει δικά του παιδιά. Ναι. Αλλά άμα δεν βγάλει δικούς αθλητές, όπως ήρθαν, έτσι μπορεί να φύγει μια μεταγραφή. Ενώ οι δικοί σου αθλητές είναι από τις μικρές κατηγορίες, είναι πιο αργός δρόμος, αλλά είναι πιο σωστός δρόμος και πιο δύσκολος φυσικά. Γιατί πρέπει να περάσουν και κάποια χρόνια. Εμείς βέβαια είχαμε τα παιδιά, όλοι που αγωνιστήκαμε στους άνδρες, είχαμε κάποιες μεταγραφές, ας πούμε, όπως ήταν ο Παύλος, που στην ουσία όμως ασχολείται και αυτός, ήταν προπονητής με τις ακαδημίες, τον είχαμε, δηλαδή ήταν δικό μας παιδί. Mm-hmm. Είχαμε οι σκητάλες που βγήκαν 2/4 θέσεις, ήταν γηγενείς αθλητές όλοι. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε, ότι ήταν παιδιά δικά μας που βγήκαν από τις ακαδημίες. Mm-hmm. Και ελπίζουμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ήταν λίγο ανέλπιστη βέβαια αυτή η θέση. Δεν περιμέναμε, γιατί δεν είχαμε καμία ατυχία. Στον αθλητισμό πάντα υπάρχουν κάποιες μικροατυχίες. Δεν είχαμε ατυχία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα καμία. Πήγανε όλοι πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Και γι' αυτό πήραμε και αυτή τη θέση. Και συγχαρητήρια και στα παιδιά, στον Παύλο, που θα αγωνιστεί και στη Μαδρίτη τώρα, νομίζω, ναι, θα κάνει ένα meeting, ναι, τελευταίο. Και στον Βρανάτο Κωνσταντίνο, ο οποίος βγήκε τρίτος. Και έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση για μένα. Όλους σας. Και σε όλους σας. Και σε όλη την ομάδα. Και στο Δημήτρη τον Παπαδόπουλο και στο Γιάννη τον Τσιτσιλιάνο, ο οποίος είναι στο αγωνιστικό τμήμα. Και φυσικά και στις ακαδημίες μας, το Καφταντζόγλου και τους Αμπελόκηπους, που κρατάνε το τμήμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν πρέπει να ευχηθώ καλές διακοπές ή καλή προπόνηση. Όχι, δεν υπάρχει. Διακοπές. Εντάξει, γίνονται διακοπές, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά τώρα εγώ που θα ετοιμαστώ για το μαραθώνιο και είναι ο χρόνος κοντεύει, δηλαδή είναι σε τρεις μήνες. Και με αυτές τις θερμοκρασίες η Άσονα είστε πραγματικά... Είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, τώρα θα πάω για προπόνηση, τώρα 9 η ώρα, είναι ιδανική. Να βραδιάσει λίγο, να βραδιάσει. Ναι, να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Καλή προπόνηση να ευχηθώ και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Και τα συγχαρητήριά μας στην αθλήτριά σου, τη Βασιλική, ό,τι καλύτερο. Θα τα μεταφέρω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Ιάσονα Ιωαννίδη, χρόνια αθλητής του Ηρακλή. Πλέον είναι ταυτόχρονα και προπονητής και πιο συγκεκριμένα της Βασιλικής Καλλιμογιάννη, η οποία τερμάτισε πρώτη, επαναλαμβάνω, στα 3.000 μέτρα στο διεθνές meeting που έγινε πρόσφατα Ελλάδας-Κύπρου. Και τα θερμά μας συγχαρητήρια. 15 ετών η Βασιλική Καλλιμογιάννη, ο Στίβος. Αγαπημένο τμήμα όπως όλα του Ηρακλή, και όταν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις, ξέρετε ότι στην ώρα για μπλε, και δυστυχώς μόνο στην ώρα για μπλε, μακάρι να ασχολούνταν και άλλα μίντια, εννοώ ραδιόφωνο, γιατί στα site τα βλέπετε του Ηρακλή, με αυτές τις επιτυχίες, γιατί είναι σημαντικές διακρίσεις. Επανέρχομαι λίγο στο μπάσκετ, χρωστάω ένα βιογραφικό του Βερχόεφ, το έχω εδώ παρκαρισμένο τόση ώρα, θα σας το πω. Στο μπάσκετ που σήμερα έγινε συνάντηση στο στο διοικητήριο με τον κύριο Θόδωρο Καράογλου, υφυπουργό εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, εκπρόσωποι της διοίκησης ΚΑΕΡΑ ΚΛΙΣ τον επισκέφτηκαν. Ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, ο κύριος Διονύσης Κοντοτάσιος, ο υπεύθυνος επικοινωνίας Κώστας Κούσης και ο υπεύθυνος ακαδημιών Χρήστος Παπαδούλης. Έγινε μία συζήτηση εφόλης της ύλης, είχε ενημερωτικό χαρακτήρα. Το μπάσκετ που έβγαλε ανακοίνωση, χαιρετίζουμε, πέρα από αυτή του Ζάρα, επαναλαμβάνω για όσους έρχονται τώρα στη γραμμή μας, στην παρέα μας, ότι ανακοινώθηκε ο Θοδωρής Ζάρας, και καλώς να ορίσει. Χαιρετίζουμε τη δημιουργία, γράφει ΚΑΕ Ηρακλής, ενός ακόμα φορέας εισπύρωσης του φιλαθλού κόσμου του συλλόγου μας της Λέσχης Φίλων Ηρακλής. Στο πλαίσιο αυτό, με χαρά ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του Προεδρείου της σχετικά με διάθεση θηρίων διαρκείας της ομάδος για τη νέα χρονιά σε διακεκριμένη θέση για τα μέλη της, και καλούμε τον κόσμο να στηρίξει κάθε υπαρκτή ή νέα προσπάθεια οργάνωσης των φιλάθλων μας, όπως βέβαια και όλα τα τμήματα του συλλόγου μας, σε μια δύσκολη καμπή όπου είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και παρόντες στα γήπεδα. Καλή δύναμη και όλοι κοντά στον Ηρακλή.
Έχω και την ανακοίνωση της Λέσχης. Μισό λεπτό. Σας ανακοινώνουμε τις προεγγραφές για διαρκεία σε μπάσκετ και βόλεϊ. Διαρκεία μπάσκετ τιμή 200 ευρώ μη μέλος, 180 ευρώ κατόπιν έκπτωση 10% που μας παρέχει η ΚΑΕ για τα μέλη της Λέσχης μας. Εξέδρα δίπλα στην κεντρική θύρα των επισήμων. Διαρκεία βόλεϊ τιμή 100 ευρώ, εξέδρα κεντρική κερκίδα αριστερά. Επίσης, η Λέσχη Φίλων Ηρακλής σας δίνει τη δυνατότητα μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Ηρακλής στην αγορά μετοχών της ΚΑΕ από τα γραφεία της Λέσχης μας, τιμή μετοχής 30 ευρώ. Στήριξη με διαρκείας για έναν Ηρακλή μεγάλο από τις τάχτες μου θα ξαναγεννηθώ. Μετά τιμής, Λέσχη Φίλων Ηρακλή, ο πρόεδρος Σάβας Αστεριάδης. Ιστερόγραφο 1, η Λέσχη θα ανοίξει από Δευτέρα 19 Αυγούστου. Θα βγει και σχετική ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Ιστερόγραφο 2, τρόπος επικοινωνίας με τη Λέσχη για πληροφορίες και ερωτήσεις. Το τηλέφωνο της Λέσχης 6988-223-937, πρωινές ώρες 10 με 1 και απόγευμα 6 με 9. Χρωστάω βιογραφικό του Ρούντι Βερχόεφ με κάποιες λεπτομέρειες. Στον Καναδά ήταν στους Trinity Western Spartans, στους Σπαρτιάτες δηλαδή του Καναδά, από το 2007 ως το 2012. Μετά πήγε, έγινε μέλος της ομάδος, της εθνικής ομάδος, με κορυφαία την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, όπου τερμάτισε ο Καναδάς στην πέμπτη θέση, πολύ καλή παρουσία εκεί. Το 2013-2014 πήγε στην Σαμό στη Γαλλία. Το 2014-2015 στην Αζαξιό, επίσης στη Γαλλία. 2015-2016 στη Γερμανία στην Ντούρεν. Μετά στην Ελβετία στην Αμρισβίλ. Ξανά στην Ντούρεν το 2016-2017. Το 2017-2018 στην Τιρόλο στην Γερμανία, Χίπο Τιρόλ. Και πέρυσι ήταν στην Σενάι Σπάρτανς, ξανά Σπαρτιάτες, αυτή τη φορά της Ινδίας. Παρακαλώ, έπαιξε στην Ινδία πέρυσι. Όσον αφορά τους τίτλους του, που είναι ρε παιδιά, τα είχα βρει πριν, έχει πάρει πρωτάθλημα στην Ελβετία, πρωτάθλημα πήρε πέρυσι στην Ινδία και στον Καναδά δύο φορές κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ναι, πήρε πρωτάθλημα το 2015-2016 στην Ελβετία. Πήρε το 2011-2012 το πρωτάθλημα στον Καναδά και το κύπελο. Και πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα στην ομάδα που αγωνίστηκε στην Ινδία. Επιστρέφει στην Ευρώπη μετά το πέρασμά του στην Ινδία. Και είναι ένα βιογραφικό πλούσιο, έμπειρος είναι, έχει παίξει και Champions League, έχει παίξει και Sev Cup, έχει παίξει και Challenge Cup. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το βόλεϊ, είναι ένας δυνατός, δυναμικός διαγώνιος. Θα έρθει αρχές Σεπτεμβρίου, δυνατή μεταγραφή από το βολεϊκό Ηρακλείο, ο Ρούντι Βερχόεφ, και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να σας ενημερώσουμε όσον αφορά το Ira Store, το οποίο πήγε διακοπές βάσει και της σχετικής ανάρτησης στο Facebook. Έχει κλείσει δηλαδή. Το Σεπτέμβριο όμως σας περιμένει ανανεωμένο. Θα γίνει, από ό,τι μαθαίνω, και κάποια ανακαίνιση στο χώρο. Το Ira Store πήγε διακοπές, επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Έγινε χαμός με τις πετσέτες θαλάσσης. Παρά το ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρικός Ηρακλής, παρά τα προβλήματα, τον πόνο, τη στεναχώρια, την απελπισία, την απογοήτευση, όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο και λογικό, η μπουτίκ πήγε καλά. Από ό,τι μαθαίνω, πήγε καλά, γιατί η δίψα και η αγάπη του κόσμου και η καψούρα για τον Ηρακλή δεν σταματάει. Είτε πετσέτα είτε οτιδήποτε άλλο, ο κόσμος πήγαινε στην μπουτίκ συχνά πυκνά και αγόραζε εκεί στο Ira Store διάφορα. Τώρα θα κάνει λίγο υπομονή μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ξαναανοίξει. Οι δρόμοι οδηγούν το Σαββατοκύριακο. Και τώρα κάποιος, αν ψήνεται, μπορεί τώρα είναι η καλύτερη ώρα να πας στο Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar πάνω στο βράχο της Αθήτου, να απλώσεις το κορμί σου εκεί στο κάγκελο,
να πάρεις την κοκτέιλάρα σου και να κοιτάς τη θάλασσα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Οι δρόμοι οδηγούν και αυτό το Σαββατοκύριακο στο Νότος, στην Άθητο, στα αγαπημένα μας φιλαράκια, στην αγαπημένη μας μαγαζάρα, στο καλοκαιρινό μας στέκι. Θα τους πούμε και ένα για αύριο, καιρός ήταν, να τα ξαναπούμε. Από κοντά στο μεγάλο μας χορηγό που όλα αυτά τα χρόνια είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως πηγαίναμε και θα πηγαίνουμε και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε, γιατί είναι μαγαζάρα ατελείωτη το Νότος. Και να το επισκεφτείτε και να περάσετε καλά. Επίσης, ξαναλέω ότι όσα Ηρακλάκια κάνουν διακοπές στη Λευκάδα και από εδώ και πέρα αποφασίσουν, έχουν κλείσει ήδη να πάνε στη Λευκάδα, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου με την εκπομπή για να τους φέρω σε επαφή με τον καπετάνιο Κώστα, ο οποίος μου έχει πει φέρνε μου Ηρακλάκια. Δωρεάν, έτσι. Θα κάνετε την ημερήσια κουραζιέρα από τον Ιδρύ, από τις 9 το πρωί με το υπέροχο κουραζιερό πλοίο του το Μακεδονία Παλάς. Από τις 9 το πρωί ξεκινάτε και επιστρέφετε κατά τις 6.30-7 με στάσεις σε Εγκρεμνού, σε Πορτοκατσίκη, σε Κεφαλονιά, σε Ιθάκη, σε Σκορπιό για Βουτιές, με τους Βατήρες. Απίθανη ημερήσια. Αξέχαστη ημερήσια. Την έχω κάνει 3 φορές. Δεν μου φτάνει. Δεν μου είναι αρκετή. Θέλω κι άλλο. Επαναλαμβάνω, όσα Ηρακλάκια επιθυμούν για προσκλήσεις να επικοινωνήσουν, δωρεάν θα το κάνουν αυτό και θα περάσουν απίθανα με έναν φοβερό άνθρωπο όπως είναι ο καπετάνιος Κώστας, τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας. Κλείνουμε. Πες το. Ναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, το βρήκα, για την Δευτέρα με την ώρα για μπλε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να υπάρξει κάτι. Δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Γενική συνέλευση, επαναλαμβάνω, δεν θα γίνει τη Δευτέρα. Την επόμενη Τρίτη θα είμαστε λογικά 7 με 8.30 και την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε ξανά 7 με 9. Καθώς Τετάρτη και Πέμπτη, μάλλον δεν θα έχουμε εκπομπή. Πέμπτη δεν θα έχουμε σίγουρα λόγω 15 Αύγουστο. Τετάρτη λόγω Ευρωπαϊκών δεν θα έχουμε. Θα τα πούμε ξανά και την Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλά να περάσετε.